Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί Δευτέρα βράδυ στον Ενικό με προσκεκλημένο απόψε τον πρόεδρο της Εθνικής Ενότητας, ενός νέου πολιτικού φορέα, ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Νέος ο πολιτικός σχηματισμός, αλλά παλαιός στην πολιτική ζωή του τόπου, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Έχει προϋπάρξει άλλωστε σαν πρόεδρος άλλου πολιτικού κόμματος, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του οποίου τη φυσική συνέχεια, υποθέτω, αποτελεί το νέο σχήμα, ή όχι, κύριε Καλησπέρα, πρόεδρε? Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Πράγματι, η βασική συνιστόσα της Εθνικής Ενότητας είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ο οποίος είναι οργανωμένος σε όλη την Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα δίνουμε την ευκαιρία σε κόμματα, σε φωνές, σε εκφράσεις που δεν ήθελαν να ενταχθούν μέσα σε ένα κόμμα. Α, θα έρθουν και κόμματα. Βεβαίως. Δηλαδή θα υπάρξουν συνιστώσεις. Σαφώς. Επομένως, ο τίτλος που διάβασα σε διάφορα έντυπα, ΣΥΡΙΖΑ της δεξιάς, έχει βάση. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν σε έχω κάνει τίποτα, με βρίζετε. Ωραία, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, υποδέχομαι τρεις διακεκριμένους συναδέλφους. Την κυρία Έλλη Τριανταφύλου από τη τηλεόραση του Sky. Καλώς ορίσατε, κυρία Τριανταφύλου. Τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, διευθυντή έκδοσης της εφημερίδας Αγορά και διευθυντή ειδήσεων του Real FM. Καλησπέρα. Και την Λώρα Ιωάννου, σχολιάστρια του Alpha TV, της τηλεόρασης του Alpha και πολιτική συντάκτρια της Real News. Καλησπέρα. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θέλω να έχουμε επαρκή χρόνο για τον πρώτο κύκλο της συζήτησής μας με τον πρόεδρο του κόμματος Εθνική Ενότητα, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Σε 3-4 λεπτά ξεκινούμε. Πιστέψτε με, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απόψινή συζήτηση. Μπαίνουμε λοιπόν στην συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Εθνικής Ενότητας, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Και κάνω το πρώτο ερώτημα και μετά η σκητάλη στους συναδέλφους. Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα είναι απλό. Σε τι διαφέρει η Εθνική Ενότητα από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό? Τόση φασαρία για να πάρετε τον Μπαλτάκο? Δεν είναι μικρό μέγεθος ο Μπαλτάκος. Εγώ πιστεύω ότι αν θα του δοθεί ευκαιρία, θα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν άριστο Αντώνη Λιβάνη. Ή σε έναν πολύ καλή Γιάννη Αγγέλου, ο οποίος σήμερα κηδεύτηκε. Και θέλω να καταθέσω τα συλληπιτριά μου στην οικογένειά του, αλλά και στην ευρύτερη οικογένεια της παράταξης, γιατί χάθηκε ένας σπουδαίος άντρας, ο οποίος έδωσε μεγάλες μάχες για αυτήν την παράταξη και ο οποίος κατηγορήθηκε και βρέθηκε στο στόχαστρο και τελικά επεδείχθη ότι ήταν αθώος. Θέλω να πω καλό ταξίδι στο Γιάννη Αγγέλου, επ' ευκαιρία αυτή, αλλά να πω ότι είναι ένα ευρύτερο σχήμα που χωράνε κι άλλοι. Εγώ πέρα άκουσα λαϊκό στην ανακοίνωσή σας ότι θα είναι γραμματέας του κόμματος. Βεβαίως. Τώρα εσείς τον περιορίζετε σε ρόλο διευθυντή πολιτικού γραφείου. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα απλά η ΜΕΚ Αντώνης Λιβάνης. Ο Αντώνης Λιβάνης δεν ήταν στον Ανδρέα Παπαδρέου διευθυντή του γραφείου. Ήταν, όχι, ήταν ουσιαστικό νούμερο 2. Έκανε όλο το παιχνίδι. Και πράγματι έχω τη διάθεση να αφήσω στον Τάκη τον Μπαλτάκο να κάνει το παιχνίδι. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό παίκτη στον Big Bon που δεν βρήκε ποτέ καλό συμπαίκτη. Ναι, αυτό τώρα ήταν, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, με το που ξεκινήσαμε ο πρώτος πυροβολισμός για τον κύριο Σαμαρά. Όχι, είναι καλός παίκτης στον Big Bon. Μα είπατε δεν βρήκε καλό συμπαίκτη, ήταν στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Χατζη, είναι καλό και εσείς παίζετε τένις, αλλά δεν βρίσκεται πάντα καλό παίκτη στο σερβίς. Ναι, πάντως η ερώτηση του κύριου Χατζηνικολάου, κύριε Πρόεδρε, είχε και νομίζω και ότι... πολιτικά στοιχεία. Σε τι διαφέρει πολιτικά σε τι το νέο κόμμα από το ΛΑΟΣ? Πολιτικά, διότι με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αντιμνημονιακό κόμμα, να θυμίσω ότι είχατε αποχωρήσει από την κυβέρνηση Παπαδήμου, ήδη από το Φεβρουάριο του 2012, κριθήκατε από τον ελληνικό λαό και μείνατε εκτός Βουλής. Συνεπώς, ξαναφτιάχνετε πάλι άλλο ένα κόμμα το οποίο είναι και αυτό αντιμνημονιακό και διαφέρει πολιτικά είναι. Σε τι? Είναι, ναι, ο ίδιος ο κύριος Καρατζαφέρης είπε ότι είναι. Ναι. Άρα διαφέρει σε τι είναι το καινούργιο που κομίζει το κόμμα? Τώρα ένα λεπτό όμως. Με συγχωρείτε, αλλά. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά θα συμπληρώσω τώρα το ερώτημα της Λώρας με μια ιστορική ανάμνηση. Ότι είστε ο άνθρωπος πίσω από την δημιουργία. Και το πίσω δεν το λέω με την έννοια του παρασκηνίου, προσκηνιακά έγινε, πίσω από τη δημιουργία της κυβέρνησης Παπαδήμου, που ήταν κατεξοχήν μνημονιακή κυβέρνηση. Και πρότεινε τον κύριο, ναι, Παπαδήμου, και αν δεν τον είχε πρότεινε ο κύριος Καρατζαφέρης σε όλα αυτά, δεν θα είχε καταρχήν γίνει. Καταρχήν να πω ότι τότε με την κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν μια
επιλογή, εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κάρολ Παπούλια, ο οποίος μου είπε ενδεικτικά: Γιώργο Αλεπάνω, δεν μπορώ να βρω άκρη με τους άλλους δύο. Είναι ξεκάθαρο, το κωδικοποιηθεί κατά επανάληψη και βεβαίως δεν μπορεί να διαψευστεί ή δεν μπορεί να διαψευστεί. Του είπα ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα αυτό, αλλά εμένα θα με καταστρέψει πολιτικά. Και μου είπε: Εσύ λες ότι είσαι πρώτα Έλληνας. Επίστην. Πήγα μέσα και απ' έξω, και το βρουν εύκολα τα παιδιά σας εδώ, έκανα μια δήλωση, την οποία πρέπει να τη θυμώσεις, την έχω παίξει πάρα πολλές φορές. Ότι όχι μείωση της εθνικής κυριαρχίας, όχι απώλεια της περιουσίας, όχι μειώση μισθών και συντάξεων. Και πάω μέσα και του λέω: Δεσμεύτηκα με αυτά. Δεσμεύτηκα με αυτά. Συμφωνείτε? Ναι, μου λέει, έλα μέσα. Οπότε μπήκα. Τώρα στους 4-5-6 εβδομάδες κατάλαβα ότι ο καθένας από αυτούς είχε κάνει άλλα deal, είχε συμφωνήσει άλλα πράγματα. Οπότε σηκώθηκα και έφυγα, όπως δεν έκανε κανένας άλλος. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Εγώ όταν είδα ότι αυτοί είναι μνημονιακοί τόσο πολύ, ότι κάνουν ό,τι τους λέει η κυρία Μέρκελ, σηκώθηκα και έφυγα και άφησα 4 πουλιά. Γιάννη Παπαδήμος, τον προτείνετε εσείς, κύριε Πρόεδρε? Όχι. Γιάννη Παπαδόπουλο, σε ευχαριστώ την ερώτηση. Τότε κατάλαβα, είχαν τον Μπελτσάνικο εκεί έτοιμο να ορκιστεί, έτσι, ίσως και ένας παπάς από εκεί, και σηκώθηκα και έφυγα εκεί το βράδυ με εκεί τον τρόπο που έφυγα. Και τους είπα, αυτά είναι αστεία πράγματα. Εάν πάμε σε μια κυβέρνηση, με τη θηλιά εδώ που μας είχε βάλει η Μέρκελ, δεν έδινε τα λεφτά, δεν έκανε την αξιολόγηση και τότε, καλή ώρα σαν και τώρα, πρέπει να βάλουμε έναν άνθρωπο που η Μέρκελ να μιλάει τη διαγλώσσα μαζί του. Και ο οποίο κατάλληλο είναι ο Παπαδήμος, τον οποίο εγώ κυνηγούσα πάντοτε. Ήταν λες και Μπίλτεκ, εγώ με αντίθετα, όλα αυτά. Αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ ψάχνω να βρω κάποιον που να αποδεχτεί η Μέρκελ για να πάρω μια παράταση 6 μήνες για την Ελλάδα. Την παράταση την πήρα. Όμως οι από κάτω οι πολιτικοί το φέραν το πράγμα προς μια κατεύθυνση που δεν συμφωνούσα. Τότε είχα δύο πράγματα. Ή να κοροϊδέψω τον Νικολαό με αυτά που του υποσχέθηκα, ότι εγώ δεν δεχτώ μειώσει μισθών και συντάξεων, απώλεια εθνικής κυριαρχίας, ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας που είναι τώρα. Και να παραμείνω. Τότε θα ήμουν ακολουθούμπας. Ναι, έφυγα τώρα για να με εντάξει με την αξιοπρέπειά μου. Προηγουμένως είχατε κάνει και άλλες δηλώσεις. Είχατε πει νωρίτερα ότι η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα, ότι δεν μπορούμε να βρούμε αλλού φθηνό χρήμα. Επιλέξτε, δεν το είχατε πει. Τότε είχα, Έλλη, να σου θυμίσω, είχα φέρει πριν το πρώτο μνημόνιο, είχα φέρει τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών του Ιράν στη χώρα. Του έκανα τραπέζι στην Αθηναϊκή Λέσχη, εδώ με ένα λεπτό. Και του είπα: Θέλουμε 10 δισεκατομμύρια. Με 3% για 10 χρόνια. Και μου λέει: Γίνεται. Και του δίνω ραντεβού με τον Παπαντρέου την επόμενη στις 12 η ώρα και πήγε και του λέγε: Οτιδήποτε άλλο εκτός από το δάνειο. Εγώ προσπάθησα να βρω λεφτά. Αλλά δεν με άφησαν. Και φαινόταν το πράγμα ότι είχε κλειδώσει. Το 2010 την απόφασή σας να στηρίξετε το πρώτο μνημόνιο, είπατε: Αν βρείτε από αλλού πιο φτηνό χρήμα, πέστε μου. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η επιλογή και είναι μονόδρομος για την Μπράβο. Ελλάδα. Με χωρίς αντιπαροχή, Έλλη Τριανταφυλλό, έτσι. Είμαι ο μόνος που στήριξα το άρθρο 1, όχι τους αφρομοϊστικούς νόμους. Δεν υπάρχει υπογραφή μου για μείωση μισθών και συντάξεων ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να ζητήσω ούτε αντιπροεδρία, ούτε υπουργεία, ούτε καρέκλα. Τίποτα. Δεν ζήτησα τίποτα. Και έμεινα απ' έξω. Εκείνη την ημέρα πρέπει να σου πω ότι όλη η Ελλάδα, για έναν λόγο τον οποίο ευχερός μπορείτε να τον καταλάβετε, όλη η Ελλάδα με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγαν: Κοίταξε, ψήφισε, κοίταξε, ψήφισε, κοίταξε, ψήφισε. Όλη η Ελλάδα. Οπότε κάποια στιγμή, εγώ με αυταλαβώνω μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό συμφέρει, εκείνο δεν συμφέρει, αυτό πρέπει, εκείνο δεν πρέπει. Και δεν ξέραμε και αυτά τα βάναυσα. Είμαστε πρωτόπαρκοι όλοι σε αυτό το θέμα. Και είπα: Ψηφίζω το άρθρο 1, δεν σε αξιοδοτώ για το 2 και το 3. Και ζήτησα τότε από Σαμαρά και Τσίπρα να κάνουμε όλη μαζί κυβέρνηση για το φορτίο του μνημονίου. Εάν είχαν ακούσει από τότε και οι δύο που γίνανε η συνεχεία μνημονιακοί πρωθυπουργοί, ο τόπος θα ήταν πολύ καλύτερα. Δεν με άκουσα. Πάντως δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι με την εμπειρία σας. Σας ξεγέλασε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Σας πρόδωσε ο Παπαδήμος. Δεν με ξεγέλασαν. Πήγαμε και δεν ήταν εντάξει. Το ότι φέρθηκαν άσχημα αυτοί. Έχετε πέρα πει, από τη συμφωνία. Κύριε Πρόεδρε, ότι σας πίεσαν να μπείτε στην κυβέρνηση. Αυτή την πέσα την οποία έμαθα στην Ιφθέα και την κρατάω μέχρι τώρα. Και η πίεση ήταν μόνο από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσετε στην κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέμενε. Γιατί εδώ και είναι μάθαμε εν ζωή και μπορεί να το επιβιώσει. Ότι υπήρχαν και έξωθεν πιέσεις για να αλλάξουν τα πράγματα. Από έξωθεν μην με υπολογίσει εμένα. Εγώ έχω δηλώσει εξ αρχής ότι είμαι κόντρα στους Αμερικάνους. Ήμουν ευρωσκεπτικιστής στην Ευρώπη. Ήμουν αντιπρόεδρος των ευρωσκεπτικιστών. Γιατί το ίδρυμα των ευρωσκεπτικιστών το ιδρύσαμε μαζί με το Φάρας το 2004. Ήμουν αντιπρόεδρος όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ έχω μια συνέπεια. Είμαι ευρωσκεπτικιστής από τότε και συνεχίζω. Τον Φάρας που έλεγε να βγούμε από την Ευρωζώνη. Πώς? Τον Φάρας που έλεγε να βγούμε από την Ευρωζώνη. Ναι, υπάρχει ένα εύρος αυτό. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι εκεί μέσα όσοι είμαστε. Εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η Ευρώπη όπως έχει και όπως πηγαίνει δεν δημιουργεί καμία ελπίδα επιβίωση στη χώρα. Αυτό πιστεύω. Είστε υπέρ της δραχμής, κύριε Πρόεδρε? Είμαι υπέρ της σκέψεως να δούμε τι συμφέρει τον τόπο. Εάν συμφέρει το ευρώ, το ευρώ. Εάν συμφέρει η δραχμή, η δραχμή. Σήμερα όμως η Ελλάδα. Παλιότερα, κάποια στιγμή,
παλιότερα, το 2010, συζητούσατε το θέμα της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα. Ακόμα το συζητάω. Το συζητάτε ακόμα. Ακριβώς ακόμα, γιατί με ευρώ πτώχευσα. 7 χρόνια το είχα και πτώχευσα. Τη δραχμή την είχα τόσα χρόνια και μπορούσα και επιβίωσα. Υπάρχει μια θεωρία ότι αυτό μπορούσε να γίνει το 2009 και αφού δεν έγινε τότε και πήραμε όλα αυτά τα μέτρα με τις γνωστές κοινωνικές συνέπειες για να μείνουμε στο ευρώ, τώρα θα ήταν περίπου καταστροφή. Και μετά θα είναι χειρότερα. Γιατί μία είναι συνταγή του δουνουτού. Μπαίνω κάπου. Το πρώτο πράγμα που κάνω, περιορίζω το νόμισμα. Κάνω υποτίμηση. Δεν μπορούσα να κάνω υποτίμηση το δουνουτού εδώ, γιατί το νόμισμα ήταν άλλον. Και έτσι λοιπόν μας έπνιξε. Έκανε την εσωτερική υποτίμηση, που ακόμα δεν έχουμε δει ούτε το μισό δρόμο. Ναι, αλλά δεν τα λέγατε πάντοτε έτσι, διότι στις αρχές Νοεμβρίου, όταν είχε προκύψει αυτή η κρίση στην κυβέρνηση Παπανδρέου, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Real FM, είχατε πει ότι σε περίπτωση που ο Παπανδρέου προχωρούσε τότε στο δημοψήφισμα, το ερώτημα θα ήταν ευρώ ή δραχμή, και αυτό θα ήταν η χαρακτηριστική σας έκφραση, σαν να πάει με ένα αναμένο δαδί σε ένα βενζινάδικο. Δεν πήγε. Εσείς δηλαδή το παρακινούσατε να πάει και δεν Όχι, πήγε. Όχι βέβαια. Τότε. Βεβαίως. Δεν έπρεπε να γίνει το δημοψήφισμα. Ούτε και τώρα θέλω αυτή τη στιγμή να γίνει δημοσίευμα κάτω από το κράτος του φόβου της αγανάκτησης. Πώς θα επιστρέφαμε? Γιατί ο φόβος και η αγανάκτηση. Μα δεν είπα να επιστρέψουμε, είπα να το μελετήσουμε. Γιατί τώρα φοβάται κανείς να θέσει ξανά το θέμα της δραχμής, Γιάννη Παπαδόπουλε. Φοβάται. Υπάρχει αυτή η ευρωβλαγνία και η δραχμοφοβία. Εγώ στέκομαι στη μέση. Μπορώ να συζητήσω και το ένα και το άλλο. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τώρα όμως μια ξεκάθαρη άποψη. Δεν έχετε, ναι, άλλη μια ξεκάθαρη άποψη είναι ότι ποτέ με το ευρώ η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει πάνω. Θα πηγαίνουμε όλο και πιο στροφή. Άρα να κύριε Πρόεδρε, κάτω, για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, για ένα κύριε παραγωγικό Πρόεδρε, μοντέλο της έχετε χώρας που θα μπορείς να την κρατήσει όρθια σε ενδεχόμενη έξοδό μας. Όχι, έχετε πρόταση, ενδεχόμενη, αυτό σας ρωτάμε. Η πρόταση λέτε να το δούμε σοβαρά. Το ενδεχόμενο επιστροφή στη δραχμή. Με τι συμμάχους, με τι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, με τι παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχετε ή θα καταθέσετε στο άμεσο μέλλον κάποια πρόταση? Κατακλυσμούς στο ποτέ δεν λογαριάσαμε, μπήκαμε μέσα σε όλα και περάσαμε. Πρόεδρε, εδώ στο κείμενο με τα 7 ερωτήματα που έθεσε η Εθνική Ενότητα στο ξεκίνημά της, το ερώτημα υπαριθμών 4 το λέει καθαρά. Λέτε η ασθενέστερη οικονομικά χώρα της Ευρωζώνης έχει το ίδιο νόμισμα με την ισχυρότερη. Ως πότε? Δεν είναι έτσι. Αυτό δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει. Η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα ή Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Πράγμα που επίσης κατά καιρούς έχει συζητηθεί. Το ισχυρό ευρώ και η Ευρώπη χωρίς ευρώ. Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία και Δανία. Για μην πω τις νεότερες χώρες, η Πολωνία, έτσι, καλές χώρες, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά, δεν είναι στο ευρώ. Παραμονή στην Ένωση, αλλά όχι στην Ευρωζώνη. Ναι, ναι, μπορεί. Υπάρχουν και πολύ μεγάλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και ισχυρές αναδυόμενες χώρες όπως η Πολωνία. Εσείς, αφού είχατε αυτές τις θέσεις, πώς βρεθήκατε στην κυβέρνηση, Παπαδήμου? Αυτή είναι η μεγάλη Γιατί αντίθεση. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, δηλαδή, δεν υπήρχε νοικοποίηση πολιτική ουσία. Δεν μπορούν να συνοηθούν αυτοί οι δύο. Και με φώναξε και μου το είπε ξεκάθαρα από τη Δημοκρατία. Έλα μέσα, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Μα αυτοί ήθελαν να συνεννοηθούν για να μείνουμε στο ευρώ. Ενώ εσείς πιστεύατε ότι δεν ήταν προς όφελος της χώρας το να μείνουμε στο ευρώ. Την πρώτη μέρα που πήγα μέσα εκεί, τους είπα σταματάμε κάθε κουβέντα. Εδώ πώς είμαστε. Πήραμε το αεροπλάνο και φύγαμε και 5. Και τρέμανε. Πάρκινσον. Να πάνε να βρούμε τη Μέρκελ. Μα δεν έχουμε ραντεβού. Μα θα πάνε οι 5 ισχυρότεροι άνθρωποι της Ελλάδος και δεν τη δούνε. Πάμε και θα τις πούμε. Το 1 το μπορούμε. Το 4 το μπορούμε. Το 9 το μπορούμε. 2, 8, 6, 12 δεν τα μπορούμε. Ξεκάθαρα. Αυτά μπορούμε. Εκεί τη στιγμή έτρεμε η Μέρκελ. Μπας και τις κάμερα. Αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει σήμερα, Πρόεδρε? Γιατί δεν μπορούν να μαζευτούν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, με εξαίρεση τα κόμματα που είναι εκτός κοινοβουλευτικού τόξου. Που είναι εκτός κοινοβουλευτικού τόξου και τα κόμματα που είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πούνε ότι πάμε όλοι μαζί να διαπραγματευτούμε. Νομίζω ότι υπάρχει στέρηση και υστέρηση στον πολιτικό κόσμο. Δύο φορές βρεθήκαν τον τελευταίο καιρό. Ο Νίκος Χατζηνικολάου, εμπειρότατος δημοσιογράφος και εκδότης. Οι συνάδελφοι εδώ. Ποια ήταν η θέση που βγήκε για το προσφυγικό μεταναστευτικό? Ποια ήταν η θέση για την Ευρώπη? Δεν βγάλαν θέση. Δεν υπάρχει θέση. Πάνε στα τυφλά. Δυστυχώς έχουμε ένα όνειδος, μια ντροπή. Μαστιγώνει τόσο άγρια η Τρόικα, άγρια μας μαστιγώνει, και το 90% των Ελλήνων βουλευτών είναι μνημονιακοί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν έχει γίνει πουθενά. Η Μέρκελ το βράδυ κάθεται και γελάει. Σας μαστιγώνω και το 90% είστε μνημονιακοί. Επομένως λοιπόν, θρίαμβος της Μέρκελ είναι. Θρίαμβος Ελλάδος είναι. Πάντως, κυρία Καρατζαφέρη, εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο νομίζω πρέπει λιγάκι να μας το διευκρινίσετε. Ποιος είναι ο στόχος σας? Κάνετε ένα νέο κόμμα. Φαντάζομαι ότι στόχος σας
είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση στην οποία θα μετέχετε, εφόσον θέλετε να αλλάξουν τα πράγματα. Το ερώτημα είναι, με ποιους εσείς μπορείτε να συνεργαστείτε, εφόσον δηλώνετε αντιμνημονιακός και όσο γνωρίζουμε, τουλάχιστον από τα κόμματα της Βουλής, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Χρυσή Αυγή είναι αντιμνημονιακά. Όχι, το μέτωπο, ποιο είναι το μέτωπο. Και συνεχεία να πείσω και εκείνους ότι αυτός ο δρόμος δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας. Να πείσετε τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν λοιπόν υπάρξουν και άλλοι, οι οποίοι σκέφτονται ότι με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουν, εγώ δεν είμαι μαζί τους. Και είναι αρκετοί, μπορεί να πάνε μόνοι τους. Εγώ όμως επιμένω και λέω, αυτό το πράγμα δεν έχει μέλλον. Δεν έχει αύριο, δεν έχει προοπτική, δεν έχει ποδάρια. Στο μυαλό σας, ποιες συνεργασίες έχετε? Αυτοί οι οποίοι θα ακολουθήσουν αυτά που λέμε. Ευρωσκεπτικισμός. Ποιο, τον κύριο Λαφαζάνη δηλαδή, της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Λαμπαβίτσα, άμα κάνει και εκείνος κόμμα της Ραχμής. Σύμπτωση. Μα η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, έχει σαφή προσανατολισμό. Άρα δεν έχετε ως προεδροκία κυβερνητικής μεταξύ του κυρίου συνεργασίας, συνεργασίας και του κυρίου Τσίπρα, μην περιμένετε από μένα. Εγώ θα κρατήσω τη σοβαρότητα στην πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, πριν προχωρήσετε στην δημιουργία του νέου πολιτικού σχηματισμού, έχετε κάνει, φαντάζομαι, την αυτοκριτική σας και γιατί βρεθήκατε εκτός Βουλής κάποια στιγμή? Φαντάζομαι ότι για να ξεκινήσετε ένα νέο κύκλο και να ζητάτε από τους πολίτες να σας εμπιστευτούν εκ νέου, θα κάνετε και την αυτοκριτική σας. Γιατί πιστεύετε τελικά ότι ο κόσμος δεν σας έδωσε τη δυνατότητα να μπείτε την τελευταία φορά που συμμετείχατε στις εκλογές? Και ποιος σας είπε, κυρία Τριανταφύλου, εδώ περιμένω ένα δρόμο με ροδοπέτελα, τσουκνούδες και αλοκούβες περιμένω μαζί μου. Όταν αναπτύσσω μια πολιτική ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να είναι στα υλικά χωρικά ύδατα και κάποιοι το φέραμε τα βαΐο και κλάδων, δεν θα ευχαριστηθεί ο Αμερικάνος που συνεχίζει αυτόν τον ερωτικό λόγο. Μην ξεχνάτε ότι οι παραμονές της κυβέρνησης Παπαδήμου είχα πάει στο Κρεμλίνο και είχα συμφωνήσει και ήταν στο παραένα να πάρουν το νεόριο της Ήρου οι Ρώσοι. Αντιλαμβάνεστε, αν το είχα πετύχει, τι θα είχε γίνει? Δεν θα είχα τις ανάγκες αυτές που έχω τώρα. Δεν θα με πίεζαν οι Τούρκοι, δεν πέραγαν σήμερα πάνω από τη Λέσβο, γιατί είχα βάλει τροχονόμους στους Ρώσους και στο Αιγαίο και στον αέρα. Αυτά λοιπόν ήξερα ότι έχουν κόστος. Ήξερα ότι θα μου συμβούν. Ήξερα ότι θα περάσω περιπέτειες και τις πέρασα. Αλλά είμαι από εκείνα τα παιδιά του που δεν κολώνω, δεν τα βάζω πίσω. Ξέρω ότι μπροστά μου ο δρόμος δεν είναι ανοιχτός. Θα τον ανοίξω. Και αυτός είναι ο ρόλος μου. Αυτό έπαιξε ρόλο ή έπαιξε ρόλο το ότι ένα αντιμνημονιακό, σκληρό, δεξιό, πατριωτικό εντός εισαγωγικών κόμμα συνεργάστηκε με τον Παπαδήμο και συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ και την Νίκο Χατζηνικολάου, το θέμα είναι το εξής. Επίσης, ένα ρόλο έφυγα, πρέπει να έχουν παίξει όταν και οι τελευταίες δικαστικές περιπέτειες. Θα τα πω αυτό. Ναι. Όταν έφυγα, εγώ ήμουν ο κολοτούμπας που κράτησα τη δέσμευσή μου στον ελληνικό λαό, όχι μειώσει μισθών και συντάξεων. Ενώ οι άλλοι που πρόδωσαν ήταν ήρωες. Γιατί ακριβώς ελέγχουν την ενημέρωση σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ευτυχώς όχι στο σύνολό της. Σαφέστατα, με πολέμησαν. Ακριβώς γιατί δεν ήθελα να υπάρξει ένα παράδειγμα προηγούμενο. Δεν ήταν κολοτούμπα αυτή η συμμετοχή στην κυβέρνηση αυτή. Μα δεν ήταν κολοτούμπα από τα προηγούμενα. Κολοτούμπα είναι που πήγε και θυσιάστηκα πολιτικά και έμεινα 4 χρόνια στην άγωνη γραμμή για να υπάρχει Ελλάδα. Αυτό ήταν μια συνέπεια που ήρθε μετά. Εντάξει, την ώρα δεν ήταν κολοτούμπα. Μεταξύ τη δική μου πολιτική ανέλυξη και τη Ελλάδα, ρωτήσαμε την Ελλάδα. Το ίδιο θα κάνω και τώρα αν χρειάζεται. Υπέρ τη Ελλάδα, πότε η Ελλάδα. Που σημαίνει επομένως ότι σε αυτό που ρώτησε πριν η Έλλη Τριανταφύλου, μπορεί να σας δούμε να συνεργάζεστε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που τώρα το ξορκίζεται ως νεοφιλελεύθερο. Δεν ξέρω αν τα ξόρκια θα πιάσουν. Να ρωτήσω πάντως κάτι, γιατί νομίζω ότι δεν μας απαντήσατε σε κάτι. Να έρθω πάλι στο νέο κόμμα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, γι' αυτό δεν επανήλθα αμέσως. Η πρόταση πολιτική της Εθνικής Ενότητας διαφέρει από εκείνη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και σε τι? Και κάτι ακόμα. Λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ της δεξιάς. Είπατε πριν στην έναρξη ότι θα έρθουν και άλλα κινήματα και άλλα κόμματα. Στο κάλεσμά σας πάντως δεν ανταποκρίθηκαν. Να πω, ούτε ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, ούτε ο κύριος Καπερνάρος, ούτε ο κύριος Ψωμιάδης. Γίνανε παρασκηνιακές συζητήσεις. Λέτε ονόματα τα οποία τα είδα στον τύπο. Εγώ δεν κάλεσα κανέναν. Ναι, γνωρίζουμε όμως ότι γίνανε συζητήσεις. Από εμένα, όταν ακόμα το σαλόνι έχει μπάζα μέσα, να καλέσω ανθρώπους, θα τους υποτιμούσα. Πρώτα θα καθαρίσω το σαλόνι, πρώτα θα βάλω τα ροέ επίπλα και συνεχεία θα τους καλέσω μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι κάτι που σας το χρεώνουν στις ιδιωτικές τους συζητήσεις, τουλάχιστον κάποιοι, κύριε Καρατζαφέρη. Λένε δηλαδή ότι δημιουργήσατε πρώτα, φτιάξατε το σαλόνι, στο οποίο καθίσατε και στην προεδρική καρέκλα και
Αυτό λειτουργεί ανασταλτικά για κάποιους που πιθανόν θα ήθελαν να έρθουν σε ένα νέο σχηματισμό με τα δικά σας χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Αλλά να υπάρξει εκλογή Προέδρου. Και αναφέρομαι και στον κύριο Νικολόπουλο που το είπε και δημόσια. Να το πούμε καθαρά. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι δεν δεχόντουσαν εσάς Πρόεδρο με το καλημέρα. Όποιος πάει και γεμίσει ένα βελίδι ότι έχει εποχή, σαφώς είναι Πρόεδρος. Όποιος κάνει μια εκδήλωση και μαζέψει 5.000 ανθρώπους στην Αθήνα τώρα, ας είναι και ο Τσίπρας, να έρθει να γίνει Πρόεδρος. Αυτά τα θέλει ο κόσμος. Μπορούνε. Εγώ τους είπα, κάντε μια συγκέντρωση, να έρθω. Δεν μπορώ να μαζέψω 100 ανθρώπους. Εγώ μάζεψα 5.000 ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και άλλους τόσους στην Αθήνα. Μόνος μου, χωρίς κόμμα, δηλαδή χωρίς τίποτα. Κόμμα αυτό κάνετε. Λοιπόν δεν μετράει. Και μάλιστα υπάρχει και στο αρχείο εδώ. Του Σταύρου μπορούν να διαλέξουν, να δείξουν ένα. Υπάρχει αυτή την έννοια, θα μπορούσε να σα εκλέξει. Άρα και λοιπόν, ένα όποιος έχει τον κόσμο, αναλαμβάνει. Και πάση περιπτώσει, ας ανάλαβαν εκείνη τη δέσμευση, ας τον άλαβαν και θα πήγαινα εγώ. Ναι. Το νέο λοιπόν, κόμμα δηλαδή, το κάνατε πρόσεξε, πρόεδρε, Γιάννη μου, εγώ πρώτα θα πάρω χωρίς κινήσεις, να έχετε εξασφαλίσει τις δυνάμεις που λέτε ότι περιμένετε κινήσεις να σας συμβράβουν. Κινήσεις και κινήματα πολλά. Υπάρχουν κινήσεις και κινήματα των 100, των 200, των 500 ανθρώπων. Εδώ μιλήσετε προηγουμένως για κόμματα, κύριε Πρόεδρε. Πάντως εγώ, στη μόνη... Η άλλη Ελλάδα, ένα κόμμα με πάρα πολύ μόνη κίνηση εγώ... Αυτό είναι να, ο κόσμος στο βιλίδιο. Ζητήσατε, ο κόσμος αυτά στο βιλίδιο. Τα πλάνα. Μπορεί να γεμίσει τώρα έστω και μεγάλο κόμμα. Προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία. Μόνη... Μπράβο κύριε Παδόπουλο, το δέχεστε. Κύριε... Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να μαζέψει. Κύριε Πρόεδρε, θα σας κακοκαρδίσω τώρα λίγο, αλλά τη μόνη κίνηση που άκουσα να σχολιάζει την ίδρυση του νέου κόμματος είναι τον σύνδεσμο Εθνική Ενότητα που λέει μας κλέψανε το όνομα. Το ακούσατε αυτό τώρα. Εντάξει, το άκουσα. Τι εντάξει. Οι άνθρωποι είχαν οικοδομήσει εκεί ένα. Καταρχήν τα ονόματα δεν τα βγάνει αυθαιρέτω. Δεν πα και λε αύριο το πρωί ενικό. Το έχει κατοχυρώσει άλλο. Ναι, αλλά δεν το είχε το ενικό άλλο όταν το πήρε. Ακριβώ. Αν έρθει τώρα μπορεί να το πάρει. Το σύνδεσμο φαίνεται ότι το είχε κι άλλο. Όχι, υπάρχει στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος δεν το είχε δεχτεί. Δεν το είχαν κατοχυρώσει για τη χρήση αυτή. Εμείς από τον Αύγουστο για τη χρήση του κόμματος. Την προσπάθεια να την κάνουμε τότε. Αλλά λόγω των δικαστικών εκκρεμωτήτων δεν την έκανα. Κύριε Πρόεδρε, ξεκαθαρίστε μας κάτι. Σας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, γιατί ο κύριος Μπαλτάκος στην παρουσίαση ουσιαστικά είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχουν να προσθέσουν κάτι μεμονωμένα πρόσωπα όπως ο κύριος Καπερνάρος, ο κύριος Ψωμιάδης. Εμείς θέλουμε τους ψηφοφόρους. Δεν κάνω θείασο. Σας ενδιαφέρουν ή δεν σας ενδιαφέρουν. Δεν κάνω θείασο. Δεν έχω πάρει το πέρα και να θέλω θείασο. Εγώ θέλω ομοειδείς δυνάμεις. Πάντως η ομάδα παίζει ρόλο. Τα πρόσωπα παίζουν ρόλο στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική. Στηρίζεται στα πρόσωπα, κύριε Πρόεδρε. Και κάποια γιατί από αυτά τα πρόσωπα έχουν και κάποιους σχηματισμούς. Ομάδες μεγάλες, αλλά έχουν κάτι. Μετά δεν μπορούσαν να πάρουν την Β' Εθνική. Λοιπόν, θα έρθουν άνθρωποι που μου κάνουν. Άνθρωποι που μου κάνουν θα κάνουν κουβέντα. Άνθρωποι που δεν μου κάνουν. Δεν θα κάνουμε κουβέντα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι επιβάλλεται να κάνουμε ένα face control. Τις πρώτες μέρες που γράφτηκαν από τον τύπο κάποια ονόματα, άκουσα έντονη κριτική. Τώρα, τι με κόμμα. Με υλικά κατεδαφίσω, σπάς καρατζαφέρι. Τι κόμμα είστε εσείς τώρα, είστε κόμμα δεξιό, είστε κόμμα ακροδεξιό, είστε κόμμα κεντροδεξιό, είστε κόμμα συγγενικό με τη Νέα Δημοκρατία, είστε κόμμα συγγενικό με τη Χρυσή Αυγή. Προς τα πού κοιτάτε, είμαστε από πού περιμένετε. Δεξιό είμαστε δεξιό κόμμα. Ναι. Κινούμεθα. Εκεί που εκινείται η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία του Αβέροφ ή του Καραμαλή. Ο κύριος Μητσοτάκης απεφάσισε να πάει στο κέντρο. Θέλει να συμμετέχει στο συνοστισμό με Θοδωράκη, με Λεβέντη, με Φόφη. Όλοι αυτοί στο κέντρο κατατείνουν. Εμείς λέμε θα πάμε να πιάσουμε τη δεξιά. Τον καναπέ δηλαδή, με λόγια. Τον καναπέ, θα δεχθείτε στελέχη από τη Χρυσή Αυγή. Πρώην βουλευτές, ας πούμε, από τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή. Πρώην νυν βουλευτές από τη Χρυσή Αυγή που τυχόν θα θέλουν. Από νυν δεν υπάρχει περίπτωση κατά καμία έννοια. Ναι. Η Χρυσή Αυγή το 9 είχε 0,5. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι ανήκαν σε εμάς, στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασό κλπ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουν απογραφτικό ισοβίως έξω από την πολιτική. Έχω ένα παρελθόν. Εγώ πήρα τον Μάκη το Βορυδί, ο οποίος εκινεί το δεξιότερο του Μιχαλιάκου. Δεξιότερα. Ήταν ο διάδοχος του στην ΕΠΕΝ. Στην νεολαία της ΕΠΕΝ. Με μία βασική διαφορά όμως, ότι δεν είχε ναζιστικές θέσεις. Όχι, είχε μόνο τσεκούρια. Λοιπόν, και τον έφερα στον κοινωνιστισμό και χαίρομαι εξαιρετικά που παρέδωσα ένα άξιο κοινωνιστικό τέκνο. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ. Καλά, τι είστε, η ΕΚ Καρατζαφέρη, φροντιστήριο, φροντιστήριο για να μπαίνει, να μπαίνει ο φασίστας από τη μία πόρτα μαύρος και να βγαίνει από την άλλη άσπρος. Τι να κάνω, το κατάφερα. Έχω και αυτή την ικανότητα. Δεν είμαι ο Χουντίνη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάντως, κύριε Καρατζαφέρη, δεν κλείνετε την πόρτα. Αυτοί οι τρεις οι οποίοι κάνουν καριέρα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία
Εγώ τους είχα στο πλυντήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και Πλεύρη και Άδωνη και... Ο Άδωνης δεν ήταν. Δεν προήρχετο από τέτοια κινήματα. Η όσμωση τον είχε φέρει σε πολύ ακραίες καταστάσεις. Φαίνεται όμως ότι πριν ήταν στην πολιτική άνοιξη και στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προηγουμένως την κριτική που κάνατε στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ξέρετε, έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που δεν είστε στη Νέα Δημοκρατία. Και ο Καραμαλής δεν σας έκανε. Με το Σαμαρά δεν μπορούσατε να συνεννοηθείτε. Ο Μητσοτάκης αισθάνεστε ότι δεν πάει το κόμμα σωστά. Μήπως κάτι δεν πάει καλά και στην αποδοχή. Κύριε Παπαδόπουλε, ξέρετε ότι με τον κύριο Καραμαλή είχα μια μεγάλη κόντρα τότε με το 2000. Εγώ πίστευα ότι τις εκλογές είχαμε κερδίσει. Επέμενα σε κάποια πράγματα. Κάποιοι καλοθελητές αναλαμβάνουν κάποια άλλα πράγματα. Παντελώς έτσι, θα έλεγα, μειωτικά. Αλλά το 2009 και έχω μάρτυρα τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος το έβαλε στην εφημερίδα τώρα στη Real News, πρώτο θέμα. Όταν κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι του λέγανε «Άσε, δεν γίνεται αυτό, λεφτά υπάρχουν και ζούλιας», εγώ του είπα «Κοίταξε, έχω 10 βουλευτές». Και έχει 151 και τον Τατούλη. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, σου τους δίνω. Τότε δεν την άνοιξη που είχε φωνάξει τους αρχηγούς για να ζητήσει βοήθεια για την οικονομία. Ακριβώς. Ο μόνος που τους ήμουν εγώ. Και δεν είπα, δεν θέλω ότι προεδρείο, ότι υπουργείο, ότι γραμμένο, τίποτα. Πάμε να πάρουμε μέτρα κόστα για να ζούμε στην Ελλάδα. Εκείνος όμως είχε άλλη πορεία, είχε αποφασίσει άλλα πράγματα. Εγώ λοιπόν το έκανα. Ναι, αλλά πριν τον είχατε πυροβολήσει πολλές φορές και ήταν δύσκολο ψυχολογικά να το δεχτεί. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν γυνάτια. Τώρα, πρώτα η Ελλάδα και μετά τα γυνάτια. Εγώ τώρα, ξέρετε, εάν πρόκειται για την πατρίδα, ξεχνάω τα πάντα. Τα διαγράφω αμέσως. Αυτά ό,τι λέγατε είχαμε, και όταν θέλατε να υποστηρίξετε την υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα για την Προεδρία της Κομισιόν, ότι θα τον ψηφίζατε πριν 2 χρόνια. Οποιοδήποτε Έλληνα. Εδώ ψήφισε τον Διαμαντούρο. Ο Διαμαντούρος, όταν θεωρείτε όταν ότι κάνει κακό στη χώρα και θα έκανε καλό στην Ευρώπη. Γιάννη μου, εγώ, η Ελλάδα να είναι καλά. Ο Διαμαντούρος, αριστερός της Λέσης Μπίλντεμπεργκ, εγώ του έδωσα τις υπογραφές για να γίνει συνήγορος πολίτης Ευρώπης. Το Διαμαντούρο, που εκείνο τελώς αντίθετα. Και υπάρχει ο καθηγητής. Θα μπορούσε να είναι επιλογή σας ο Αλέξης Τσίπρας όντως για την θέση αυτή. Όποιος Έλληνας, όποιος και να είναι. Ακόμα και Κουτσούμπας. Έλληνα. Να επιστρέψουμε. Το συζητάμε τώρα. Έχουμε ανάγκη να έχουμε σε θέσεις Έλληνες. Εγώ αυτό θέλω Έλληνες. Τέτοια πράγματα μου λέγανε και για τον Κωνσταντίνο. Μα ο Κωνσταντίνος. Μα είπα κάτω τον Κωνσταντίνο. Ποιο εάν θα ήθελε ο Βασιλεύς. Να γίνει πρεσβευτής καλής τελήσεως. Ο Τέος Βασιλεύς. Στρατηγός. Ο στρατηγός λέει Τέος Στρατιές. Τέος Στρατιέ δεν είναι Βασιλεύς Ελλάδος, το ξέρουμε. Έχουμε προεδρική δημοκρατία. Αλλά πάση περιπτώσει ο τίτλος παραμένει. Με τον Νικόλαο θα συνεργαστεί. Α, ένα λεπτό. Τώρα με συγχωρείτε, εδώ ανοίξανε θέματα. Ανοίξανε θέματα εδώ. Η πόρτα έχουμε... θα ανοιχτεί για τους βασιλικούς. Έχουμε τέτοια φλερτ στο νέο κόμμα. Δεν θα συνεργαστείτε και με τον είναι εθνική βασιλική ενότητα. Έτσι κατάλαβα εγώ ακούγοντάς σας. Αν θέλεις βασιλική αρχοντιά, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Νίκο, εγώ έχω μια συνέπεια. Βλέπω άνοιγμα δυνατό προς το χώρο των φιλοβασιλικών. Ούτε κλείσιμο. Ήμουνα ο μόνος. Όχι, θέλω τώρα σαφή δήλωσή σας για το θέμα του πολιτεύματος. Απαντώ τώρα. Η εθνική ενότητα έχει στόχο την αλλαγή του πολιτεύματος. Απαντώ τώρα. Το 1974, σε ηλικία 25 ετών, ήμουν ο μόνος που έβγαλε εφημερίδα το στέμμα της Δημοκρατίας. Και στήριξα την πλευρά του Κωνσταντίνου. Δηλαδή, ήμουν με το 1 τρίτο του ελληνικού λαού. Τελείωσε αυτό το θέμα. Έκλεισε το κεφάλαιο για την ελληνική δημοκρατία. Δεν μπορεί να επανέλθει τώρα και δεν θα επανέλθει από εμένα. Μην πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα κάτι πέταξε. Όμως και... θα τον θέλατε από ό,τι κατάλαβα σε κάποιο ρόλο. Να γιατί είπατε. Παρακαλώ. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Θέλω να τελειώσει αυτό το θέμα. Εάν ήμουν πρωθυπουργός της χώρας, θα του έλεγα. Σε παρακαλώ. Θα τον κάνατε πρέσβη, ας πούμε. Πρέσβη. Θα τον χρησιμοποιούσατε όπως χρησιμοποίησε η Βουλγαρία τον πρώην βασιλιά. Μα σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία, η Δανία που είναι κοντρό σε εμάς, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Αγγλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία. Έχουν βασιλικές οικογένειες. Γιατί να μην έχω ένα πέρασμα εκεί μέσα, ιδίως στα δύσκολα όταν οι σκανδιναβικές χώρες με πυροβολούν. Αυτό λέω. Δεν είπα ξαφνικά να βάλουμε άμαξες και στέμματα. Όχι. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Μπορώ να χρησιμοποιήσω, ξέρω εγώ, τον οποιοδήποτε κομμουνιστή και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω εκείνο ο οποίος επιτρέπει να χρησιμοποιήσω. Θα του δίνατε, ας πούμε, και το παλάτι όπως δώσανε οι Σέρβοι το παλάτι στον, στο πρώην πρίγκιπά τους και στην. Έλα τώρα, θα έκανα έξω εγώ τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο από το χώρο. Όχι, λέω, ας πούμε το Τατόι. Α, σας βλέπω, συζητάτε και έξωση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ούτε πήγε το μυαλό μου. Μα μου λες το παλάτι. Παλάτι αυτό ήξερα. Όχι, εννοώ το Τατόι. Εντάξει, αυτό το έχει πάρει το κράτος. Τώρα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία και ούτε το ζητάνε ούτε το θέλουν. Θέλω να του δώσετε κάτι άλλο. Είπε κάτι για τον Νικόλαο. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία ότι
πληροφορία. Υπάρχει στο παρασκήνιο ότι μπορεί να συζητάτε ή να συνεργαστείτε με τον Νικόλα. Θέλω να μας πείτε αν ισχύει. Ο πατέρας της πρέσβης... Υψηλωτάτη πρόκληση. Τι θα τον έχετε, δηλαδή τι στα ψηφοδελτιά σας. Υψηλωτάτη πρόκληση αυτή μου λες. Ξέρω ότι είναι ένα καλό παιδί, ξέρω ότι άρεσε σπουδές, ξέρω ότι είναι Έλληνας, ξέρω ότι... αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω ο άνθρωπος με τι ασχολείται τώρα, αν έχει όρεξη να μπλέξει και τέτοια πράγματα. Κουβέντα δεν έχω κάνει καμία. Θα τον θέλατε όμως τα ψηφοδελτιά σας, καταλαβαίνω. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας γονιός που θα τον ήθελε για γαμπρό του. Καλά, εσείς... Είναι φοκόρη. Και τον Τσίπρα, δηλαδή, για γαμπρό. Ναι. Μήπως θέλετε να του δώσετε το κόμμα αντί για κόρη, έτσι καταλαβαίνω. Ναι, δεν νομίζω ότι σε επιδιώξει τώρα είναι να κάνει κόμμα ή να έρθει στο κόμμα. Μάλιστα. Είναι το λοιπόν, έτοιμο. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Όταν θα επιστρέψω, θα ρωτήσω τον κύριο Καρατζαφέρη για τις τελευταίες δικαστικές περιπέτειες και τι ρόλο έπαιξαν στο να μην κατέβει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στις τελευταίες εκλογές. Και θα ρωτήσω ένα ερώτημα που μου ήρθε από πολλές πλευρές, από το μεσημέρι. Ορισμένοι σας αγαπούν πάρα πολύ. Το λέω αστειευόμενος. Μου ήρθε περίπου 20 φορές από 20 διαφορετικά πρόσωπα, από πολλούς διαφορετικούς χώρους, το ερώτημα τι θα γίνει αν στο εφετείο η πρωτόδικη απόφαση για στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για 18 μήνες ισχύσει. Πώς θα είναι πρόεδρος νέου κόμματος. Ωραία, τους αφήνουμε λοιπόν στο suspense και θα πούμε όμως μετά. Μετά τις διαφημίσεις. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του νέου πολιτικού κόμματος, Εθνική Ενότητα, με τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Προανήγγυλα, κύριε Πρόεδρε, ότι θα σας ρωτήσω τώρα για τις δικαστικές περιπέτειες. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν αν έπαιξαν και πόσο μεγάλο ρόλο στο να μην κατέβετε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και θέλω να ρωτήσω επίσης τι γίνεται εσείς πρωτοδίκως. Είχατε μία ποινή με αναστολή, η οποία όμως είχε μαζί και πολιτικά δικαιώματα για 18 μήνες, με αναστολή. Αλλά υπάρχει είναι εφετείο. Είναι παρελκόμενη. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πρώτα-πρώτα... Αν αυτό επηρεάζει βεβαίως, την ίδρυση του κόμματος. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσω. Καταρχήν, να δέχνει μία επίθεση, καλά οργανωμένη, εξαιρετικά οργανωμένη, κοπτοραπτική, παρεδόθη τότε, έτοιμη. Και βεβαίως φούντωσε ο Καρατζαφέρης, ο Μιζαδόρος με τα ελικόπτερα και ιστορίες κτλ. Με κοίταζαν στον δρόμο και με έβλεπαν περίεργα ο γιος μου στο σχολείο, ο εγγονός μου στο δικό του σχολείο κτλ. Τρελάθηκα. Είπα λοιπόν ότι θα προχωρήσω. Διαρροή από τη Βουλή ήταν, μην ψάχνετε. Ξέρω πολύ καλά. Ήταν διαρροή μέσα από τη Βουλή. Λίγο παραπάνω. Ναι, λίγο παραπάνω από τη Βουλή. Δεν μπορώ εγώ να πω τις πηγές, διότι η Real News έβγαλε τα έγγραφα τότε, αλλά ήταν διαρροή. Η Real News, υψηλά για να εξηγηθούν δημόσια, Νικόλα Νικολάου, εγώ δεν έχω τίποτα. Και εγώ ως Καρατζαφέρης, εάν μου φέραν αυτό το πόρισμα, το ίδιο πράγμα θα έκανα. Η κοπτοραπτική είναι λοιπόν εκεί. Όταν πήγε σε εξαιρετικούς δικαστές, σε επίπεδο εφετών, στο εφετείο, απειλάζουν διαβουλεύματος. Τι τον μπλέξαν τον άνθρωπο αυτό, δεν είχε καμία σχέση. Δηλαδή η απαλλαγή ήταν πανηγυρική. Η τιμωρία ήταν για το πόθεν έσχες, όπου υπήρχαν κάποιες παραλήψεις. Ναι, και πιστεύω ακριβώς, ούτε για την εταιρεία, ούτε για offshore και τα λοιπά, όλα αυτά τις πήγανε. Offshore όμως, τι τις θέλει ο Καρατζαφέρης, δεν θέλω να πω. Αθωώθηκα. Ναι, αθωώθηκατε, αλλά υπάρχουν οι offshore. Όχι, δεν υπάρχουν στο πρωτοδικείο. Απλώς δεν συνδέθηκαν οι offshore με μίζες. Όχι, Νίκο μου. Απειλάγει από το Συμβούλιο Εφετών για τις μίζες. Δεν είχατε offshore. Και αθωώθηκα για τις offshore. Δεν είχατε offshore. Μα είχε μετονομαστεί νομίζω η Καταλίνα σε ένα άλλο, σε μια άλλη offshore. Αθωώθηκατε επειδή η offshore δεν συνδέθηκαν όχι, με μίζες. Όχι, γιατί τις είχα κλείσει πριν την ημερομηνία που είπα νόμος. Α, τις είχατε κλείσει πριν. Εγώ ωραία. Αυτό είναι το νόμιμο. Πάμε τώρα στο ηθικό, για να θυμηθώ και έναν παλαιό κοινοβουλευτικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο Καρατζαφέρης να έχει offshore? Γιατί είχα θέλω να πω, το πατριώτης και το πατριωτικό, τι δουλειά έχει με τις offshore μαζί? Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ο πατριώτης θέλει να φορολογείται κανονικά από τη χώρα. Όλες αυτές τις εταιρείες τις είχα και είχα φορολογηθεί στο Λονδίνο, γιατί είχα δουλειές εκεί.
Στο Λονδίνο έκανα δουλειά. Τι δουλειές κάνατε στο Λονδίνο? Η TV Press τότε. Δεν τη μοίραζα παγκοσμίως με βάση στο Λονδίνο? Στους Έλληνες του εξωτερικού? Από τότε είναι. Με αυτή την έννοια, εγώ είμαι παγκόσμιο μαγαζί Real News, γιατί πουλάμε εφημερίδες σε όλες τις πόλεις που ζουν Έλληνες στο εξωτερικό. Εγώ είχα την TV Press τότε που την έπαιρνε όλος ο Ελληνισμός. Η TV Press είναι αυτή που έλεξε το Πασόκ. Θυμίζω για την ιστορία. Αυτά λοιπόν τα χρήματα είχαν μείνει εκεί και είχαν φορολογηθεί κανονικά. Και γιατί δεν μπορούσε αυτό να γίνει με έδρα εδώ, ας πούμε? Γιατί έπρεπε να έχει offshore ο Καρατζαφέρης? Μα δεν απαγορευόταν. Η offshore δεν είπα ότι απαγορευόταν. Λοιπόν. Γι' αυτό και είπα ότι δεν μιλούμε για το νόμιμο, αλλά για το ηθικό. Εν πάση περιπτώσει, ο Καρατζαφέρης. Η offshore φέρνει μαζί της μυρωδιά προσπάθειας φοροαποφυγής. Ή φορο... Ωραία. Και να το πω και διαφορετικά. Δεύτερο, υπάρχει και το δεύτερο. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Και να το πω και διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω γιατί είναι ηθικό το θέμα. Όχι, είναι ηθικό, δεν είναι νομικό. Να απαντήσω. Να απαντήσω ηθικό. Ο Καρατζαφέρης έχει τις περισσότερες φορολογικές δηλώσεις από οποιοδήποτε Έλληνα πολιτικό. Εάν υπάρχει ένας πολιτικός που να έχει κάνει περισσότερες φορολογικές δηλώσεις από εμένα, 52 φορολογικές. Εννοείται πιο μεγάλη σε ποσό. Όχι, περισσότερες. 52 φορολογικές δηλώσεις από 16 ετών όταν έκανα τα πρώτα ρεσιτάλ τότε. Με τους σημασία έχει τι δηλώνεις όμως, τα όχι πόσες έκανες. Έχω δώσει τόσα λεφτά στο κράτος που θα μπορούσε να πληρώνει τους μισθούς όλων των υπαλλήλων επί ένα χρόνο σε ένα νομό. Εντάξει, υπό μία έννοια πάντως, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το θέμα. Δεύτερον, αυτό είναι μια συμψηφιστική λογική. Δεύτερον, όχι, είναι συμψηφιστική, είναι η αλήθεια. Δεύτερον, είμαι ο μόνος που έδωσε 1 εκατομμύριο ταμείο φτώχειας. Ποιος άλλος το έκανε? 1 εκατομμύριο. Από την κρατική επιδότηση. Βεβαίως, πάρτε τα πίσω, δεν τα θέλω. Δεύτερον, τρίτον. Αυτό δεν σχετίζεται με το θέμα των. Τρίτον, τέταρτον. Είμαι ο μόνος που δεν πήρε 1 ευρώ δάνειο για το κόμμα του. 1 ευρώ. Όλα τα άλλα κόμματα έχουν πάρει το κόσμο λεφτά. 250 εκατομμύρια χρωστάει η Δημοκρατία του Πασόκ. Εγώ δεν πήρα 1 ευρώ από καμία τράπεζα. Τέταρτον, πέμπτον. Είμαι η μόνη τηλεόραση της Ελλάδος που δεν έχει 1 ευρώ δάνειο. 1 ευρώ. Επομένως λοιπόν το νοικοκυριό, όπως και να το κάνουμε, έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα. Επίσης από τα πόθεν έσχες πάντως, εγώ θυμάμαι επί σειρά ετών, ήσασταν ο πιο πλούσιος ουσιαστικά Έλληνας πολιτικός. Μα δεν το έκλειψα. Και υπ' αυτήν την έννοια ρωτάμε, γιατί σας χρειαζόταν και μία offshore. Μαλώρα μου, όταν από τη στιγμή από ηλικία, που ήσασταν φορολογημένος. Από 18 ετών, 17 ετών, έκανα ρεκόρ. Και με την νεολαία, με τις εκπομπές, με τη διαφήμιση. Ένα σλόγγαν το οποίο έβγαλα πριν 35 χρόνια. Πάντως και ο δικαστής, επειδή διάβασα, παρακολούθησα τα πρακτικά της δίκης, είπε ότι τι χρειάζεται μια offshore και γιατί 6,6 εκατομμύρια ευρώ πορτοφόλιο να είναι κρυμμένο σε μια offshore και να μην το δηλώνεται κανονικά στο πόθεν έσχες. Εγώ το είχα δηλώσει τις πρώτες χρονιές, νόμισε το λογιστήριο ότι εφόσον έχει δηλωθεί 3 φορές δεν χρειαζόταν τις υπόλοιπες, λάθος, και γι' αυτό πήραμε 1 χρόνο αναστολή. Εάν ήταν κάτι άλλο θα μου είχα βάλει 1 δεκαετία και θα ήταν κακούργημα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα όσον αφορά το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ούτως ή άλλως ακολουθεί την αναστολή. Έχω λοιπόν 1 χρόνο με αναστολή και είναι μπροστά μου τα υπόλοιπα δικαστήρια. Ώσπου να λυθεί αυτό το θέμα, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν εισέλθει στη δικαστική διαδικασία οι ομοειδείς περιπτώσεις του κύριου Τσίπρα, του κύριου Μητσοτάκη της γυναίκας του, του κύριου Σταθάκη και αυτές. Με είναι τα πόθεν έσχες τους λέτε. Ακριβώς. Μην τρομάζει ο κόσμος. Όσον αφορά το άλλο που προσπαθούν να διωγγώσουν κάποιοι, έτσι να διωγγώσουν κάποιοι, έχω να πω 2 πράγματα. Πρώτον, ο Τσοβόλας είχε παντελεί αυτή η έκπτωση από τα πολιτικά δικαιώματα και έγινε αργός κόμματος και μπήκε στη Βουλή στις πρώτες εκλογές. Να πω ακόμα ότι ο κύριος ένορκος για τους πολιτικούς καθά είχε πει ο Παπαδόπουλος. Ερώτηση ευθεία, Γιώργο Καρατζαφέρη. Εκλέγεσαι στην επόμενη Βουλή και έχεις υπόλοιπα αυτής της δικαστικής ιστορίας. Θα μεταχειριστείς την ασυλία σου ή όχι? Μα υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει αυτό? Μα υπάρχει. Πόσες φορές είχα παραιτηθεί για άλλα πράγματα εκείνη την εποχή? Όχι, Νίκο. Θα το κρατήσω το βίντεο, Πρόεδρε. Θα το κρατήσω το βίντεο και θα το παίξω εγώ αύριο. Όχι μόνο εσύ. Θα το παίξω εγώ αύριο αυτό. Μάλιστα. Το βίντεο. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Την τομπροσύνη και τη λεβεντιά δεν την σπαταλάω για κανέναν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Και είναι πραγματική αλλά ερώτηση. Δεν είναι τρολάρισμα. Είπα και παραπέμπω στον Παπανδρέου τι είχε πει στην Κοζάνη τότε, εκεί τα άγρια χρόνια. Ότι ο ένορκος του πολιτικού είναι ο λαός. Να ρωτήσω κάτι. Και είναι πραγματική απορία. Είστε πράγματι ένας από τους πιο πλούσιους, αν όχι ο πιο πλούσιος πολιτικός αρχηγός, με τα φορολογημένα χρήματα στην Ελλάδα, βεβαίως. Και με τα χρήματα που έχουν φορολογηθεί εκτός Ελλάδας. Ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος, πόσο πραγματικά μπορεί να αισθανθεί αυτή την αγωνία που βιώνουν σήμερα οι πολίτες, ένα. Πολύ και ένα δεύτερο, με πόση ευκολία μπορεί να προτείνει τώρα, με ποια άνεση δηλαδή,
μπορεί να προτείνει τώρα να συζητήσουμε και για το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ, έτσι, το οποίο απάντηση θα έχει τρομακτικές συνέπειες σε κάθε περίπτωση. Απάντηση. Καταρχήν, και συνέπειες κυρίως για αυτούς που έχουν την περιουσία και τα χρήματά τους εντός χώρας. Εδώ. Και όχι εκτός. Λοιπόν, πρώτον, ας κάνουν τον νόμο. Γιατί αυτοί που έχουν εκτός χώρας τα χρήματά τους θα ωφεληθούν από αυτό. Θα ωφεληθούν. Θα αγοράσουν την Ελλάδα τζάμπα. Ας κάνουν. Εγώ έχω τόσα δικά μου φτιάξει, δεν έχω ανάγκη να αγοράσω κανέναν. Τα φτιάξα από την. Μα δεν μιλώ προσωπικά. Λοιπόν, μιλάω. Πάμε στο πρώτο θέμα το οποίο έθεσες πριν από λίγο. Είμαι ο μόνος πολιτικός, και όταν λέω μόνος, εννοώ ο μόνος, ο οποίος συνεχίζει να μένει εκεί που γεννήθηκε, στην Αφιθέα. Μπορούσε να πάω στο οποιοδήποτε ευγενές προάστιο. Όλο το Πασόκ το 1981 είχαν νούμερο 5 τόσο. Δηλαδή Περιστέρι, Γάλλο. Μετά όλοι είχαν Κηφισιά και Ψυχικό. Εγώ έμεινα στην Αφιθέα. Πάντως δεν είναι κακό να θέλει κανείς να μείνει σε καλύτερη περιοχή. Θέλω να πω, εάν θέλει, στο σύστημα το οποίο εσείς εκπροσωπείτε πολιτικά, μισόλεπτο, το λεγόμενο καπιταλιστικό σύστημα, το κίνητρο της βελτίωσης της ζωής μέσα από την εργασία είναι σου ισχυρό. Εγώ είναι όμως ισχυρό έμεινα, Νίκο, και βασικό. Εγώ έμεινα όμως στην Αφιθέα. Γιατί εμφανίζεσαι έμεινα τώρα με αυτό το λαϊκίστικο πρόσωπο, λαϊκίστικο, ότι όποιος έμεινε στην Αμφιθέα είναι καλός και όποιος πήγε στην Κηφισιά είναι κακός. Δεν είναι έτσι. Μείνατε στην Αμφιθέα, κύριε Πρόεδρε, αλλά την offshore την κάνατε. Δεν απαγορευόταν, αγαπητέ, το 1980 για να ούτε κάνω. Δεν απαγορεύεται μετά. Το 80, 81, 82, 83, 84, σε πάω τόσο πίσω. Εγώ στην πολιτική μπήκα το 93, έπρεπε να κάνω εταιρείες για να ελέγχω το οικονομικό παιχνίδι στο εξωτερικό. Αυτό το έκανα. Από τότε έχει ιδρύει η Καταλήνα. Καταλήνα δεν ιδρύθηκε όταν έγινε βουλευτής και καταργήθηκε την ημέρα που βγήκε ο νόμος. Και γι' αυτό δεν καταδικάστηκα. Γιατί το είχα κλείσει. Καταργήθηκε ή μεταβιβάστηκε σε συγγενικό πρόσωπο. Καταργήθηκε. Καταργήθηκε. Mm. Καταργήθηκε. Τέλειος. Καταργήθηκε και το δέχτηκε. Πάντως ο νόμος αυτό το σκεπτικό έχει. Το σκεπτικό δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, να μην μπορεί να βρει έναν τρόπο να βάζει τα χρήματά του και να τα φορολογεί σε άλλες χώρες πλην της δικής του. Στην οποία προμηθεύεται. Και με τον Παναμά τώρα πέμπει, στο Παναμά πέμπει. Είναι για εκείνους οι οποίοι έκαναν περιουσία ως πολιτική. Εγώ να απολογηθώ γιατί έκανα περιουσία πριν την πολιτική. Γιατί μπόρεσα να κάνω ένα τηλεοπτικό σταθμό απέναντι σε όλους τους βαρώνους του τύπου και άντεξε. Όχι, κύριε, επειδή δεν χρωστάω ένα ευρώ σε καμία τράπεζα, να απολογηθώ δηλαδή επειδή ήμουν εργατικός και νοικοκύρης. Η αυτό έννοια της ερώτησής μας είναι διαφορετική. Αυτό που προτείνεται τώρα στον ελληνικό λαό, το ενδεχόμενο να επιστρέψουμε στη δραχμή. Εγώ γι' αυτό σας ρώτησα και προηγουμένως. Με τι σχέδιο θα γίνει, διότι επιστροφή στη δραχμή, εσείς το λέτε με μία άνεση, διότι όπως λέτε δεν θα πεινάσετε. Έτσι, όμως ο ελληνικός λαός μπορεί να έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό το έχετε αξιολογήσει, έχετε κάνει κάποιο σχέδιο, θα υπάρξει, βεβαίως, θα γίνει ομαλά. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό να μας πείτε, ελληνικός λαός θα γίνει, τι θα πεινάσει δηλαδή. Με το ευρώ. Θα είναι καλύτερα. Μα δεν με θα τη πεινάσει δραχμή. Και με τη δραχμή. Με τη δραχμή θα είναι καλύτερα. Τώρα έχουμε μία εσωτερική υποτίμηση, μία μείωση του εισοδήματός μας, 2001, η οποία είναι ελέγξιμη. Λόρα, το 2001, πριν έρθει το ευρώ, είπα δημοσίως ότι το ευρώ θα φέρει φτώχεια, θα φέρει πείνα, θα φέρει δυστυχία, θα φέρει όλα τα κακά που έφερε. Μάλιστα, τι θα φέρει γίνει, δραχμή το όμως, από τότε. Μας. Και λέω, παιδιά, μην πάμε στο ευρώ, θα καταστρέψουμε τη χώρα. Και νομίζω ότι υπάρχει και στο βίντεο εδώ του Σταρ, στο αρχείο του Σταρ. Αυτό το πράγμα που λέω. Το 2001 είπα, πριν έρθει το ευρώ το 2002, το είπα και το παραλαμβάνω. Μην πάμε στο ευρώ, θα καταστρέψουμε τη χώρα, θα φέρει πείνα. Το προβλέπω αυτό. 10 χρόνια πριν φτωχεύσει. Τώρα όμως μπορείτε να μας πείτε να φανταστείτε. Τώρα λοιπόν λέω να ότι με ευρώ θα πεθάνουμε. Ποια είναι η Ελλάδα την επόμενη μέρα. Το ευρώ θα πεθάνουμε. Να βρούμε άλλες λύσεις έξω από το ευρώ. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Δεν λέω να πάρω ταξί να πάω. Άρα δεν έχετε κάτι έτοιμο. Δεν έχετε κάτι. Δεν θα πάρω ταξί να πάω στο νομισματοκοπείο. Αυτό να τελειώσουμε. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα. Ήρθαν τα capital controls. Μας πίεσαν, μας πνίξανε. Κάτσαν τη βάρκα οι άλλοι. Τα χάσαμε. Ακόμα είναι κλειστές τράπεζες. Είχα πει λοιπόν τότε εγώ αυτό το οποίο εν συνεχεία δεν ξέρω πώς το διατύπωσε ο Βορουφάκης και το προσπεράσανε. Είπα, έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή δικό μας νόμισμα σε ευρώ. Δικό μας εδώ. Εδώ. Στο αυτοκίνητο το έκανα να στο φέρω. Ποιο είναι. Έχουμε τα παράβολα. Παράβολα 10 ευρώ, 5 ευρώ, 20 ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ. Το παράβολο. Δεν μας απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τυπώσουμε όσα παράβολα θέλουμε. Εάν έχω σαν κυβέρνηση, κάνω μια δήλωση και πω: δέχομαι στο ΙΚΑ ή στην εφορία τα παράβολα, το κατέστησα νόμισμα χωρίς να με πιέζει η Ευρώπη. Αυτή είναι η πρόταση του νέου κόμματος για το νέο νόμισμα. Πώς το είναι? Παράβολο. Επαναλαμβάνω, τότε στα capital controls. Για να μην τρέχουμε ουρές, υπήρχε αυτή η λύση. Υπήρχε λύση. Υπήρχε λύση να έχουμε
ευρώ σε δικό μας νόμισμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αυτή να είναι άπειρη. Να τυπώσουμε παράβολα. Τα IOU. Το δηλαδή. Παράβολο υπάρχει. IOU επομένως. Όχι, παράβολο υπάρχει. Παρουφάκια. Όχι, όχι, το παράβολο δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν μιλάμε για αέρα χρήμα. Μιλάμε για χειροπιαστό χρήμα. Χειροπιαστό. Αλλά δεν το κάνανε. Αυτό δεν ξέρω, ήταν για εκείνη την περίοδο. Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή δεν είσαστε έτοιμος. Δεν έχετε κάνει, δεν έχετε επεξεργαστεί κάποια πρόταση. Λέτε να το συζητήσετε. Μα δεν επεξεργάζεται στο πόδι η Λώρα να σηκώθω να φύγω έτσι. Λέω όμως δεν το αποκλείω. Ναι, αλλά δεν έχω χρόνια, αυτή, πρόεδρε, αυτή την ευρωλογνία. Πώς δεν έχετε καταλήξει, 6 χρόνια προβληματίζεστε, 6 χρόνια υποστηρίζετε. Έχουμε βρει πάρα πολλές ανθρώπους. Που σημαίνει δεν είναι εύκολο, 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 κύριε Πρόεδρε, να παραδεχτείτε. Είναι καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, πόσα χρόνια θα σας πάρει να καταλήξετε σε ένα σχέδιο. Τους άλλους που λένε δεν το συζητάμε καθόλου, δεν υπάρχει θέμα. Ρωτώ με πόσος χρόνος θα σας χρειαστεί, αφού τα 6 χρόνια δεν σας έφτασαν, τα 6 σκληρά αυτά χρόνια, για να καταλήξετε σε ένα σχέδιο από την πρώτη μέρα. Αρχίσαμε να έχουμε τον προβληματισμό, κάναμε μια ομάδα εργασία. Πότε θα είστε έτοιμος, είπε τα πρόεδρε. Υπέρ και τα συν. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα ότι μπορεί να μην το πιστεί. Πότε θα είστε έτοιμος να παρουσιάσετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, λοιπόν. Κάθε μέρα πλησιάζουμε. Κάθε μέρα πάντως παραδέχεστε ότι είναι δύσκολο, έτσι, η ίδρυση του δεν είναι εύκολο και δεν, φορέα. Δεν πάω στον Ιδιωτή, είπα πριν, παραστατικά, μεγάλη ευκολία, παραστατικά, ότι είναι κάτι εύκολο. Δεν πάω, μιλάτε μαζί, κυρία. Έτσι, να πάρω ταξί, να πάω στον νομισματικό οποίο. Κάνει διαφθόρηση την κουβέντα αυτό, Νίκο μου. Έχω δύο αυτιάτες, ακούω και τις δύο. Λοιπόν, δεν θα πάρω ταξί να πάω στο νομισματικό. Απλώς όμως βάζω ένα προβληματισμό. Και μακάρι σε αυτό το προβληματισμό να συμμετέχουν και άλλα κόμματα. Μπορεί να φτάσουμε στο αδιέξοδο αύριο πριν. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πιθανό ο Τσίπρας αύριο το πρωί να αποδράσει. Για μένα, γνωρίζοντας το χαρακτήρα του ανθρώπου, τον βλέπω πιο κοντά στην απόδραση. Βλέπετε ή θα σαπίσει. Ναι, ακριβώς. Βλέπω λοιπόν ότι ο Τσίπρας έχει μπροστά του δύο ενδεχόμενα. Ή να σαπίσει, γιατί κάθε μέρα πάει, σαπίζει. Ή να αποδράσει με κάποιο τρόπο. Βλέπω ότι το σκέφτεται. Αυτές οι κινήσεις με τα τηλεφωνήματα του Πολ Τόμψη και τα πράγματα μου καταδεικνύουν ότι ίσως να ζητά κάποιο άλοθη. Επομένως λοιπόν δεν ξέρουμε τι θα μας βρει στον δρόμο. Ας είμαστε προετοιμασμένοι. Αν χρειάζεται 10 βουλευτές την επομένη των εκλογών, μάλλον συγγνώμη, να κάνει το ερώτημά της η κυρία Τριανταφύλου και θα έρθω μετά σε αυτό. Νομίζω ότι το απάντησε ήδη, γιατί ήθελα να ρωτήσω γιατί τότε βιαστήκατε να ανακοινώσετε το νέο πολιτικό φορέα πριν καταλήξετε σε μία πρόταση. Γιατί βλέπετε εκλογές. Γιατί βλέπετε εκλογές, είναι τώρα, προφανές. Τις προηγούμενες εκλογές δεν κατέβηκα γιατί είχα τις εκκρεμότητες. Ήθελα να το λύσω. Τόλισα το θέμα μου και προχωράω. Θέλω να πω, θα μπορούσατε να περιμένετε άλλους 6 μήνες με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν μπροστά καμία εκλογική αναμέτρηση. Αφού καθάρισα δικαστικά, αφού αφώθηκα, τι είπα να πει, δηλαδή. Τώρα, αν μπείτε στην επόμενη Βουλή και λείπουν 10 βουλευτές, με τον Τσίπρα φαντάζομαι δεν πάτε μαζί να υποκαταστήσετε, ας πούμε, τον Καμένο ή να είστε ο Καμένος κι εσείς και ο Τσίπρας μαζί. Πάτε, δεν πάτε. Μοιάζω για Καραγκιόζης. Με τον Κυριάκο πάτε. Δηλαδή, αν σηκώσει το τηλέφωνο την επόμενη των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πει, Γιώργο, έχεις 10, εγώ έχω τόσους, θα έρθει και ο Τάδε, πάμε να κάνουμε κυβέρνηση μαζί. Θα πάτε. Ο Κυριάκος έχει μια πολιτική πλήρους υιοθετήσεως των εντολών της Τρόικας. Τώρα εσείς όμως έχετε, με συγχωρείτε πολύ, γιατί εγώ διάβασα εδώ και μια δήλωσή σας, όπου λέγατε ότι όπως ο πατέρας του, έτσι και αυτός είναι κεντρός και να πάνε στο κέντρο από όπου προέρχονται και να αφήσουν ήσυχη τη δεξιά. Κέντρο. Εσείς όμως ήσασταν εκ των βασικών συνεργατών και υποστηρικτών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ναι, αλλά τον πόλιασε στην βασικών. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Τον πόλιασε, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά λόγω πατρός, τον εμπόλιασε ο Αβέροφ το Μητσοτάκη στην δεξιά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Επομένως λοιπόν, τώρα ο Κυριάκος δεν ξέρω αν σας φωνάξει να τον πολιάσετε κι εσείς. Αν σας φωνάξει για να κάνετε τον πόλη, λοιπόν. Δεν ξέρω λοιπόν αν φτάνει τον πόλη. Αν πάρει τηλέφωνο και πει, γιατρέ, έλα να κάνεις το εμβόλιο το δεξιό, θα πάτε ή δεν θα πάτε. Δεν θα πάω σε μια μνημονιακή πολιτική. Είναι νεοφιλελεύθερη. Εγώ τους νεοφιλελεύθερους έχω στην ίδια απόσταση από ό,τι έχω τους κομμουνιστές. Στην ίδια απόσταση. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Με ποιον θα συνεργαστείτε όμως. Με ποιον θα συνεργαστείτε τελικά. Με οποιοδήποτε έχει. Ποιος είναι αυτός. Να μιλήσουμε για ένα συμπολίτη, είπε με τον Μιχαλολιάκο. Όχι, δεν έχω κοινά. Και θέλω να πάμε λίγο στο θέμα. Πώς βλέπετε τη Χρυσή Αυγή. Κινούνται ακραία. Είναι φασίστες, είναι ναζιστές. Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους και γι' αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Και θα αποκαλύψω κάτι για πρώτη φορά. Καλά, εσείς όμως είπατε πριν ότι στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό παίρνατε φασίστες παλιά. Όχι, όχι. Και επίσης έχετε. Να απαντήσω. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Τώρα αυτά τα έχουμε συζητήσει δυο μας. Πλυντήρια. 50 φορές. Θα πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Τον πατέρα Πλεύρη. Δεν τον είχατε υποψήφιο την πρώτη φορά. Εντάξει, τον πλυντήριο χάλασε εκεί και την τελευταία. Μα εδώ συζητάτε με δύο πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, κύριε Πρόεδρε. 2004. 2004.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μπει μέσα και κάνω τις κουβέντες με τους ευρωσκεπτιστές. Και επικοινωνεί μαζί μου ο Μάκης Σοβορίδης, και το λέω για πρώτη φορά αυτό, με τον οποίο διατηρούσαμε κάποια σχέση, πολιτικά καμία. Και μάλιστα σε κάτι βαφτίσια μου είχε πει: δεν έχουμε μαζί σου, δεν σε πιστεύουμε, θα πας στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό πήγε. Τέλος πάντων. Και μου τηλεφωνεί και μου λέει: έχει υπόψη σου, θέλει να κάνει ο Λεπέν το ακροδεξιό εκεί και είναι έτοιμη να σου δώσουν και την Προεδρία. Κάντο. Και βεβαίως αυτό το οποίο έκανα εγώ, πήγα και ζήτησα με τους εταίρους που θέλανε να πάνε, τη Λίγκα του Βορρά, και έγινε το κόμμα των ευρωσκεπτικιστών. Άρα λοιπόν, εάν ήθελα, θα είχα πάει μαζί τους. Δεν έχω καμία συγγένεια, δεν πιστεύω. Δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Συνεπώς η συζήτηση με πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όπως τον κύριο Αλεξόπουλο και τον κύριο Μπούκουρα, τι νόημα έχουν για εσάς, δεν σηματοδοτούν αυτοί οι άνθρωποι? Ο κύριος είναι αντιπρόεδρος της Μαργιακής Περιστερίου, ναι, για μας, για σειρά έτη. Έφυγε από εμάς, πήγε εκεί. Πήγες θα τους ξεγράψουμε όλους διαπαντός. Να σου θυμίσω, Λώρα, ότι ο ποιμελέστερος και πιο αγαπημένος βουλευτής του Καραμαλή ήταν ποιος? Ποιος ήταν? Ο Μανιαδάκης του Μεταξά. Το 1936 έγινε υπουργός του Μεταξά για πάγους και ιστορίες και όλα αυτά που λέγανε στην Όδα, και το 1956 ήταν υπουργός του. Σε τίποτα άλλο δεν ψάχνετε να μιμηθείτε τον Καραμαλή. Ψάχνετε να τον μιμηθείτε σε αυτά. Πώς πήρε από το. Εγώ είπα τι συμβαίνει στην πολιτική. Από το Μεταξά το Μανιαδάκη αυτό. Ο Μανιαδάκης, το όραμά σας, πώς θα πάρετε Μανιαδάκηδες από. Θέλω να πω ότι ταμπού δεν βάζω. Αλλά δεν είμαι φασίστας και δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ με φασιστικές ή ναζιστικές νοοτροπίες. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν έχω ταμπού. Κανένα ταμπού και με κανέναν. Άρα, εξαιρέσει κανείς το θέμα του ναζισμού, πολιτικά, είπατε δεν έχετε κοινά με τη Χρυσή Αυγή. Πού διαφέρετε? Δηλαδή, και αυτή είναι εναντίον των μνημονιακών κυβερνήσεων και των μνημονιακών πολιτικών, και αυτοί είναι ευρωσκεπτικιστές. Δηλαδή, με τι πρόταση εσείς θα απευθυνθείτε, γιατί φαντάζομαι ότι τους δυναμικούς εθνικιστές τους θέλετε στο κόμμα σας. Η ίδια Τριανταφύλου γίνεται με μια γυναίκα από έρωτα και η ίδια πράξη γίνεται επί χρήμαση. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό. Μην με μπλέκετε λοιπόν με τους ακραίους ναζιστές. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δεν το κατάλαβα. Την πολιτική, το παράδειγμα εγώ το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Με μια γυναίκα είσαι ερωτευμένος και ερωτευμένη, ναι, και κάνετε έρωτα. Η ίδια πράξη γίνεται και όταν πας επί χρήμαση. Δεν έχει όμως την ίδια μορφιά. Τι σημαίνει? Συνεπώς έχετε τις ίδιες πολιτικές απόψεις. Θέλω να πω ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση μαζί μας. Καμία σχέση. Παρότι συμπίπτεται σε πολλές πολιτικές απόψεις, αυτό λέτε? Η νοοτροπία τους διαφέρει. Τι διαφέρει? Δηλαδή, εγώ είχα θέσει πρώτο θέμα τους λαθμετανάστες. Τώρα. Και η Χρυσή Αυγή είναι στην ατζέντα της. Εγώ δεν θα πάω ποτέ στο λιμάνι να τους πετάξω στη θάλασσα. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, αλλά θα κάνατε, τι θα κάνατε σε αυτή? Πολύ απλά. Θα είχα επιτάξει 20 πλοία του φέρι από εδώ, από το λιμάνι, για ένα χρονικό διάστημα και θα το πήγαινα σε λιάζο στοιχείο, θα φόρω τον Αχίλιο και του πήγαινα λατάκια. Γεια σας. Θα είχα συνοηθεί με τους Ρώσους που έχουν το λιμάνι, αμέσως ήρθατε για καλά, ξαναφύγετε. Γιατί αυτός έρχεται αυθαίρετα στη χώρα μου? Πώς θα τους πηγαίνατε λατάκια? Ναι, στη Συρία πίσω. Από εκεί που ήρθα. Πίσω εκεί που βομβαρδίζουν στις μάχες, θα τους ξαναπηγαίνατε εκεί? Δεν θα εξετάζατε. Θα σίγουρο, δεν θα εξετάζατε τις αιτήσεις για το άσυλο. Και αυτοί θα δέχονταν να μπουν σε αυτά τα πλοία για να επιστρέψουν. Γιατί εγώ ένα λεπτό. Γιατί είπατε πριν ότι εγώ δεν θα ασκούσα βία όπως ασκεί η Χρυσή Αυγή. Πώς θα μπαίνανε αυτοί στα πλοία? Θα τους έβαζα όπως θα τους είχα διώξει και από την ειδωμένη. Δεν καταλαβαίνω. Θα ασκούσατε βία λοιπόν. Κρατική βία. Εν πάση περιπτώσει, τότε να τους καταλύσω, να τους βάλω και στο σπίτι. Όχι, ρωτώ μέσα. Εγώ. Επαναλαμβάνω. Θα έβρισκα τον τρόπο να τους βάζα μέσα. Κρατική βία για να το πετύχετε αυτό? Είμαι υπέρ του νόμου και της τάξης. Ο νόμος και η τάξη δεν γίνεται ενίοτε με γαρδένιες. Πάντως δεν ακούγεται και τόσο νόμιμο, χωρίς να εξεταστεί αίτηση για το άσυλο, να τους στείλετε πίσω. Άσυλο είναι για την πρώτη χώρα που βγαίνεις. Δεν είναι η πρώτη χώρα η Ελλάδα. Ναι, αλλά ούτε νοείται να του στείλετε στη Λατάκια. Να του στέλνετε στην Τουρκία. Μας κάνανε οι εταίροι μας, θα του στέλνετε. Το Δουβλίνο 2. Στην Τουρκία θα του στέλνετε. Εγώ δεν θα τον επιτρέψω, ο Γιάννη. Στην Τουρκία θα του στέλνετε. Γιατί σα ακούω να είστε άνετο στο να του στείλετε στη Λατάκια. Αλλά στην Τουρκία με συνεννόηση με την Τουρκία. Συγχωρέστε με τα γυναικόπαιδα που πήγανε για να γλιτώσουν από του βομβαρδισμού. Θα του εγκλωβίσω εδώ πέρα. Μέχρι πόσου και μέχρι πότε? Πόσου? Ξέρει ότι έχουμε 4 εκατομμύρια λαθρομετανάστε. 4 εκατομμύρια. Και βρίσκεται εύκολα. Με ένα ρεπόρτερ νερό αύριο, βάλτε να δείτε πόση είναι η διαφορά των τηλεφώνων στη WIT, στην Banafon και στην Κοσμοτέ. Έχουμε 4 εκατομμύρια ανθρώπους εδώ. Αντέχει η Ελλάδα. Είμαι η φτωχότερη χώρα. Έχω 10 εκατομμύρια και έχω 4 από αυτούς. Και οι άλλες χώρες έχουν 2% λαθρομετανάστες. Δεν πάω να τους αντέξω. Πάει. Εγώ θα τους διώξω.
Πάντως, πάρα επειδή πολύ απλά. Λέτε για την Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πάντως, δεν είναι τόσο πάρα πολύ απλά αυτά όσο ακούγονται λέγοντας τα. Δηλαδή, το τους βάζω στο καράβι και τους στέλνω στη Λατάκια, ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι απλό. Ωραία, θα το κάνω απλό. Όλα γίνονται απλά. Τι να κάνω. Να τους δέχομαι εδώ μέχρι πότε. Άρα... Είπανε τώρα στην Τουρκία, συγγνώμη Έλλη μου, η συμφωνία με την Τουρκία της Ευρώπης είναι τρελή. Ότι θα σας δίνουμε τόσα κτλ. Άρα θα τους στείλετε πίσω εκεί που τους βομβαρδίζανε και φύγανε για να έρθουν να σωθούν. Και θα τους στείλετε πίσω στον πόλεμο. Τα εκατομμύρια που ζουν εκεί, γιατί ζουν εκεί. Και πάντως η απάντησή σας, κύριε Πρόεδρε, περιέχει και μια παραδοχή. Ότι δεν μπορείς να τους σταματήσεις από εδώ να έρθουν. Εσείς δίνετε τη λύση στο, από την ώρα που θα έρθουν και μετά θα τους πάτε πίσω. Για αυτούς που είναι εδώ. Για τους άλλους που έρχονται, τι θα του κάνετε. Τους αφήσαμε στο ΝΑΤΟ. Είδατε έναν να έχει πιάσει το ΝΑΤΟ. Έναν. Εσείς τι θα κάνετε. Εσείς τι προτείνετε. Τι θα κάνετε. Θα ασφάλιζα τα σύνορα. Θα τους ρίχνετε στη θάλασσα όπως οι Ιταλοί. Θα ασφάλιζα τα σύνορα της χώρας. Πώς. Θα τα ασφάλιζα. Πώς, πρόεδρε. Τα θαλάσσια πώς. Γιατί. Η Αγγλία πώς κάνει. Πώς θα τους πνίγουμε, δηλαδή. Η Αγγλία. Θα τους πνίγουμε, πώς. Θα πήγαινα να βρω το know-how νησιωτικών χωρών. Η Αγγλία πώς μπορεί και τη χώρα τους την έχουν περιφρουρήσει. Πώς. Έχω δει ταινίες που πάνε κολυμπώντας και τους μαγκώνουν και τους διώχνουν. Τι να κάνουν. Εντάξει, είναι εύκολο γιατί είναι το στενό της μάχης, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχει τα ίδια γεωγραφικά χαρακτηριστικά η Αγγλία με την Ελλάδα. Με όλα τα νησιά διάσπαρτα. Πάρα πολύ. Άλλη απάντηση, κυρία Ελίνα, σα πείσω. Γιατί αυτόν που συλλάβανε στην Ηνωμένη με το μαχαίρι ήταν από το Μαρόκο. Αυτός λοιπόν από το Μαρόκο, μακροβού την έδινε, πέρανε και στο Γιβραλτάρ. Ή κανόνα έπαιρνε, πήγαινε στις Αζόρες, στις Ισπανικές Αζόρες. Αυτός όμως προτίμησε να περάσει Μαρόκο, να περάσει Λιβύη, να περάσει Αλγερία, να περάσει Ρωσία, να περάσει Αίγυπτο, να περάσει Σινά, να περάσει Ισραήλ, να περάσει Συρία, να πάει η Τουρκία για να έρθει εδώ. Γιατί? Για το φιλοξενούμενο του κ. Παπαδόπουλου. Για τον φιλοξενούμενο του κ. Παπαδόπουλου όταν ήταν στον Αντένα. Βγαίνει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης και Εσωτερικών τότε, ο κύριος Παυλόπουλος και λέει «Ευχαριστώ τους μετανάστες που προτίμησαν την Ελλάδα». Αυτό γίνει σημαία. Ο αρχηγός του κράτους σήμερα μας κάνει στην Ελλάδα. Γιατί λοιπόν δεν πάνε στην Ισπανία? Γιατί η Ισπανία ξέρει και φυλάει στα θαλάσσια σύνορά της. Πολύ απλά. Συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, βάλτε ένα σίγμα εκεί στη χώρα, γιατί της χώρα δεν υπάρχει, είναι της χώρας. Και επίσης βάλτε το σε εισαγωγικά. Για να φαίνεται ότι το λαθρομετανάστες το είπε ο κύριος Καρατζαφέρης. Ο κύριος Καρατζαφέρης λέει αυτά που διαβάζει. Αν πάτε σε εφημερίδα της κυβερνήσεως, και αύριο θα σας στείλω για το αρχείο του ΕΝΙΚΟΣ του 1935, μιλάει για λαθρομετανάστες. Σιγά σιγά το βγάλαμε. 35. Η επίσημη είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Λοιπόν, σιγά σιγά το βγάζουμε από τη μέση. Όποιος μπαίνει λαθρέα στη χώρα είναι λαθρομετανάστες. Από εκεί πέρα είναι κατηγορία. Ο Μανιαδάκης τότε σε τι θέση ήταν το 35? Ήταν η κυβέρνηση τότε. Μάλλον του Βενιζέλου, του 36 το 36. Δηλαδή δεν υπάρχουν πρόσφυγες, κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη σας. Είναι όλοι λαθρομετανάστες. Η πρώτη ιδιότητα του πρόσφυγα είναι λαθρομετανάστες. Εάν είναι πρόσφυγα, να έρθει στο αεροδρόμιο να λέξει τα χαρτιά του. Εάν μπαίνει στη χώρα λαθρέα, είναι λαθροεπιβάτης και λαθρομετανάστες. Κείμενα πράγματα. Αυτό δεν αλλάζει. Τώρα τα αγγλικατικά που βάζουμε πρόσφυγες κτλ. Είναι άλλου είδους τάξεως. Πρόσφυγας είναι στην Τουρκία. Η πρώτη χώρα έξω από τη χώρα του. Έτσι λέει το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι η τρίτη χώρα, η τέταρτη χώρα. Πάντως γενικά σας βλέπω σε μια έκρηξη ανθρωπισμού απέναντι στους πρόσφυγες. Όταν θα έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο με το παιδί θα το λυπηθείς και θα βοηθήσεις. Όταν όμως έρθει ο λαθρομετανάστης πρόσωπο με πρόσωπο με την κόρη σου, όπως έγινε με την κόρη της άλλης στην Πάρο, τότε θα αισθανθείς διαφορετικά, Νίκο. Νομίζω ότι ο ποινικός είναι ποινικός όποιο χρώμα και αν έχει και όποια ζαράτσα. Άρα δεν έχουμε κανένα λόγο να τους αυξήσουμε. Και ότι ο διαχωρισμός θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση και είναι ευθύνη του κράτους. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και αυτοί είναι 4 με τους καινούριους. Στις φυλακές το 70%. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να είμαστε χήμα. Δεν είμαι υπέρ του να είμαστε χήμα, αλλά δεν είμαι και υπέρ του να θεωρούμε λαθρέες τις ζωές των ανθρώπων. Ούτε να τους στέλνουμε πίσω εκεί από όπου έφυγαν για να σώσουν τη ζωή. Η ζωή τους δεν είναι λαθρέα. Στη χώρα μου όμως επιβιώνουν λαθρέα. Μα αυτό όμως λένε και οι χώρες της Βαλκανικής Οδού, τις οποίες εμείς μεμφόμαστε, διότι κλείσαν τα σύνορα και δεν δέχονται κανέναν. Μήπως να τους παίρνουμε και να την παλφή πριν να παρέλθουν πίσω στις βόμβες. Τους έκανε η Γερμανία νταντά, τους έκανε η Γαλλία νταντά. Ή δεν έχει τη δύναμη ο άξονας Γαλλία-Γερμανία. Γιατί λέμε ότι πρέπει όλη η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες. Δεν έχετε δύναμη στα Σκόπια που εκλειπανόπουλοι στην Ευρώπη, άνοιξε τα σύνορα. Άρα θα κάνατε το ίδιο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοκρατικά θα έπρεπε να αναλογικά θα προστάτευα τη χώρα μου. Εάν μπορούσα, θα προστάτευα τη χώρα μου. Ναι, αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο ευρωπαϊκό ιδεώδες αυτό.
Διότι εμείς κατηγορούμε αυτή τη στιγμή όλες τις χώρες στην Αυστρία. Να πάει ο Τσίπρας επάνω και να κάνει μια πρόταση. Την οποία την έστειλα μέσω τρίτων, δεν ξέρω αν έφτασε ποτέ στα χέρια του, μέσω συναδέλφου δημοσιογράφου. Πάμε στο Ευρώπη και λέμε: είμαστε 500 εκατομμύρια. Είμαστε 10, είσαι 85 εσύ η Αγγλία, είναι 60 η Γαλλία. Πάμε ποσοστό. Δεύτερο κωδικό. Είμαι η φτωχότερη στην πλουσιότερη. Ελάτε λοιπόν να δούμε για κάθε χίλιο. Αυτά και τα δύο είναι σωστά. Ναι, σωστό. Χίλιοι που είμαστε, πόσο, ξέρετε πόσο παίρνουμε αυτόν τον κωδικό. Δύο στου χίλιου παίρνουμε. Και παίρνει 300 περίπου η Γερμανία. Λόγω χρηματική. Αυτά γιατί θα πάμε να τα πούμε αφού θα του έχετε στείλει στη Λατάκια. Όχι, θα του στείλω εκεί πέρα, εάν δεν μου δώσουν απάντηση. Θα του στείλω. Εάν δεν μου δώσουν απάντηση, τότε υποχρεούμε να περιφρουρήσω τη χώρα μου. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε και θα μπουν στο παιχνίδι τη τηλεοπτικής ανάκρισης του Προέδρου και οι συμπολίτες μας που είναι παρόντες εδώ στο στούντιο του Star. Μικρή διακοπή, επανέρχομαι. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στη συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του νέου πολιτικού σχηματισμού Εθνική Ενότητα, του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη. Και πάμε στην κυρία Λώρα Ιωάννου για να κάνει ένα ερώτημα για τα περί κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, από ό,τι μου έλεγε. Ναι, ναι. Πρόσφατα, το Φεβρουάριο, δηλώσατε σε συνέντευξή σας στη Real News ή μάλλον προτείνατε οικουμενική κυβέρνηση με τον Κώστα Καραμαλή πρωθυπουργό. Δεν το είπε έτσι. Δεν το είπε. Όχι. Είπε αν είναι πρώην πρωθυπουργός. Εάν πρόκειται να είναι πρώην πρωθυπουργός, αυτό είναι ο Καραμαλής. Αυτός είναι ο καλύτερος. Ισχύει αυτή η πρόταση, πιστεύετε ότι εξυπηρετεί ακόμα αυτό το στόχο ή έχει αλλάξει? Εάν πάλι επιμένω, αυτή η Βουλή πρέπει να βγάλει ένα πρώην πρωθυπουργό να βάλει στα πράγματα, αυτός πρέπει να είναι ο Καραμαλής. Δεν μπορεί να ο Σαμαράς, δεν μπορεί να ο Παπανδρέου και δεν μπορεί να ο Σιμίτης. Ο Σαμαράς γιατί δεν μπορεί να είναι? Δεν έκανε καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το day-to-day, τη διαχείριση, την καθημερινότητα. Πρωτογενές, πλεόνασμα κλπ. Ναι, πάση περιπτώσει νομίζω ότι σήμερα το Σαμαρά δεν το θέλει κανένας, τουλάχιστον στον χώρο αυτής της παράταξης, στον ευρύτερο, δεν το θέλει. Και από πολλές κινήσεις αυτό φαίνεται. Δεν θα ήθελα όμως να μιλήσω για κάποιον ο οποίος τώρα είναι εκτός πολιτικής παιδιάς. Εκτός πρώτης γραμμής. Εκτός πρώτης γραμμής, δεν θα ήθελα να μιλήσω. Τώρα. Είπατε για τον Καραμαλή ότι είναι ο καλύτερος από αυτούς. Θεωρείτε ότι δεν έχει ευθύνες για την κρίση? Για το γεγονός ότι φτάσαμε ευθύνες στην οικονομική κρίση. Σαφώς, όλοι έχουν ευθύνες. Από τη μεταπολίτευση και μετά ο καθένας αύξανε το δημόσιο χρέος. Τα αύξανε. Ο Καραμαλής το αύξησε και αυτός πάρα πολύ. Εγώ, αν θέλεις να καταμαρτήσω κάτι Νίκο Χατζηνικολάου στον Καραμαλή, είναι ότι θα το πολεμούσα. Δεν θα το άφηνα. Αλλά όμως έμπλεξε και αυτός τότε με τους. Πώς τους είπε. Τους Νταβατζίδες. Και τον έφαγαν. Δομημένα ομόλογα, βατοπέδι που δεν υπήρχε πουθενά θέμα, όλα αυτά και περισσότερο αηδίασε και τα παράτησε και έφυγε. Δεν νομίζω ότι κάποιος τελείωσε το χαρτί του. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι αν αύριο το πρωί σηκώσει το χέρι, το 90% της κοινωνικής ομάδας δεν θα στοιχηθεί πίσω του. Α, ναι. Αν σηκώσει το χέρι. Αν. Τότε γιατί εννοώ. Το ψιλοσήκωσε το χέρι για τον Μεϊμαράκη, εξελέγει ο Κυριάκος. Έχω την αίσθηση ότι ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης έκανε πολλά λάθη. Και το καψελέτε μόνος του. Κάποια λάθη τα έκανε και εδώ στην εμφάνιση τη δική σου, που αντί να τον κάνει εφαλτήριο αυτή τη δυνατότητα των βιωρών, χάλασε. Δεν έπρεπε εν δυνάμει αρχηγός του κόμματος μία εβδομάδα πριν να τσακώνεται με το μέγεθος που λέγεται Παπαμίκος. Ό,τι και να πω, Μίκος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Έκανε λάθη τακτικής. Είναι μια εξέλιξη η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι θα έχει ευρετικά αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς είχα καταλάβει καλά ότι από τους 4 υποψηφίους, δηλαδή Μεϊμαράκη, Κυριάκο Μητσοτάκη, Τζιτζικώστα και Άδωνη Γεωργιάδη, ότι συμπαθούσατε περισσότερο τον Τζιτζικώστα. Όχι, εγώ με μια τέτοια με αίσθηση έλεγα, με τον Τζικώστα είμαι ένα φίλος πολύ με τον πατέρα του. Είμαστε τα 4 παιδιά του Αβέροφ, έτσι. Ήταν ο Τζικώστας, ήταν ο Σαμαράς, ήταν ο Σωτήρης ο Γατζηγάκης και εγώ τότε. Είχαμε μια σχέση. Ο γιος όμως βγήκε λίγο ανώριμος, έκανε πολλά λάθη αυτό το παιδί. Λάθη τα οποία θα του στοιχίσουν για το αύριο. Είναι ένα εξαιρετικό καλό παιδί. Γιατί δεν στηρίζονται τον Άδωνη που είναι και πολιτικό σας παιδί και πνευματικό?
Ναι, έχω την αίσθηση ότι ο Άδωνης από όλους αυτούς ήταν ο εφιέστερος. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα μετράς με τον χρόνο και με τον χώρο. Έκανε λάθη. Άρα να γνωρίζετε στον κύριο Μητσοτάκη ότι έκανε τα λιγότερα λάθη από τους τέσσερις. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πάρα πολύ σοβαρός στην κρίση. Κρατήθηκε πίσω. Τώρα βέβαια, εμένα θα με έβαζε, ίσως επειδή είμαι περισσότερο της πιάτσας, Έλλη. Η αιμονή του κύριου Μητσοτάκη να βάλει τη Vodafone να μετρήσει, εμένα θα με έβαζε σε ψήλους. Το Μημαράκι δεν τον έβαλε. Τώρα, λίστες. Λίστα Μπόριανς. Panama Papers. Λίστα Φαλτσιανή. Λαγκάρτ. Τι γίνεται? Πολλοί συγγενολόγοι πολιτικών φιλοξενείται στις λίστες αυτές. Ναι, και ουδής Αμερικανός. Πήξαμε στον ξάδερφο, στην ξαδέρφη, στον ανησυχείο, στον... Και ουδής Αμερικανός. Τι εννοεί του ουδής Αμερικανός? Έχω την αίσθηση ότι ο Αμερικανός βάζει επιλεκτικά τι θέλει. Εναντίον του Πούτιν, εναντίον όλων. Α, λέτε ότι... γίνεται μια επιλογή. Ότι γίνεται μια επιλογή στο... Γίνεται μια επιλογή. Ποιους καίνε και ποιους όχι. Ναι, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι αυτό που συμβαίνει τώρα, ειδικά με τον Κάμερον, θα έχει αντίκτυπο στις 23 Ιουνίου, έτσι. Μακάρι να φωτίσει ο Θεός τους Άγγλους και να κάνουν το μεγάλο άλμα. Εδώ για τη χώρα μας τι λέτε για τις λίστες αυτές? Ας πούμε αυτή την περιβόητη λίστα Φαλτσιανή ή λίστα Λαγκάρτ. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν προχώρησαν ποτέ στο να κάνουν φορολογικούς ελέγχους, να κερδίσει το κράτος χρήματα? Θα έλεγα, είχε πολλούς συγγενείς. Θα έλεγα, Νίκο, ότι οι συγγενείς καμία φορά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν υπάρχει κανείς από όλους αυτούς που να μην φοβάται, μην του σκάσει τα στροπλιά. Και εδώ ο Παπασταύρου, για τον οποίο εμείς βγάζαμε πάρα πολλά ρεπορτάζ τότε με τον αείμνηστο, τον Μπότσαρη, τον Χάρη, βρίσκεται σε όλες τις λίστες. Ναι. Δεν υπάρχει λίστα που δεν βρίσκεται μέσα. Οι πιτσιρικάδες στο διαδίκτυο λένε ότι είναι και στη λίστα με τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ. Και στη λίστα γάμου αυτού που παντρεύεται και στη λίστα γάμου. Καφέ, ζάχαρη. Τώρα, με αυτές τις λίστες πρέπει να γίνει κάτι, κατά τη γνώμη σας? Πρέπει δηλαδή να επιδιώξει τουλάχιστον να φέρει χρήματα το κράτος στο ταμείο? Νίκο μου, πρέπει να γίνει ο νόμος, ο οποίος καθυστερεί και να πει τόσο τις 100 φέρει τα λεφτά μέσα. Πάρα πολύ απλά. Θα έρθουν όλα τα λεφτά. Όπως έκανε ο Μπερλουσκόνη πριν από μερικά χρόνια στην Ιταλία. Ήταν θέμα που είχα αναπτύξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχα πει: τα λεφτά είναι δεσμευμένα, δεν μπορεί να τα φέρει πίσω. Φέρτε τα λεφτά μέσα. Και μάλιστα μπορούν να πούν: όποιος θα πάρει ομόλογα δεν το φρολογούμε καθόλου. Ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Πάρε ομόλογα του δημοσίου, δεν θα το τίποτα. Είναι μια έξυπνη σκέψη. Σαφώς, θα μαζευτούν λεφτά. Μα να τα φέρει μέσα όταν εσείς λέτε να πάμε στη δραχμή. Κορόιδο είναι. Να τα έχει εδώ. Να τα έχει εδώ. Δραχμή, για να γίνουν δραχμοί. Για να γίνουν ομόλογα. Με ρήτρα ευρώ. Με ρήτρα ευρώ. Πρόεδρε, σε βλέπω πολύ ευρωλάγνο, Γιάννη. Είσαι παράβολα, μπορεί να τα σε βλέπω ευρωλάγνο. Σε παράβολα. Σε παράβολα να τα έχουμε. Από το να είναι σε capital control στα λεφτά μας, καλύτερα να έχουμε ένα παράλληλο νόμισμα, κινούμεθα. Τώρα με την οικονομία τι θα γίνει, Πρόεδρε? Τι βλέπετε μπροστά? Εγώ διάβασα τη Real News την Κυριακή. Τα capital control θα έρθουν. 270 δις γράφει η Real News. Ότι είναι τα κορολίσια μέχρι το 30. Έτσι. 14 χρόνια 270. Όποιος ισχυρίζεται ότι θα μπορέσει η χώρα να τα απεξέλθει είναι ζουρλός. Πρέπει να βάλουμε ένα μανδύα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αυτά τα μεγέθη και πώς θα αντιμετωπίσουμε. Μα ο Σόιμπλε είπε πάλι: ξεχάστε την ελάφρυνση χρέους. Βεβαίως. Και αυτό κάνει εντύπωση το ότι το λέει. Με σούση στις διαπραγμάτευσεις. Μα πόσο υποχωρούμε. Yes, sir, λέει σε όλο ο Τσίπρας. Ίδιος είναι. Τον έφτιαξε το σώμα ο Σαμαράς όταν δεν του παρέδωσε. Όλα, σε όλα ναι. Όχι. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και ένα όχι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Κάτω από το φόβο ότι θα μας κάνουν ταντά, λέμε ναι. Όχι, το οποίο μπορεί κλείσει. Να φτάσει και μέχρι την έξοδο από το ευρώ, εννοείται. Γιατί όχι, έχουν υποθεί πολλά κατά καιρούς. Ναι, στο ναι, τέλος... ναι, Έλλη μου. Γιατί όσο είμαστε μέσα, είμαστε εγκλωβισμένοι. Πάντως, κύριε μέχρι πρόεδρε, το 30, 270 δισεκατομμύρια. Το λέμε στον Νικολαό. Το λέμε, παιδιά, 270 δις θα χρειαστούμε 14 χρόνια. Θα είμαστε πληγμένοι. Αυτά για να βγούμε. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι μέχρι σήμερα ο ελληνικός λαός, αυτό που σίγουρα δεν έχει ακούσει, είναι μια σοβαρή πρόταση. Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά. Από την πλευρά δηλαδή των ευρωσκεπτικιστών, από την πλευρά όσων προτείνουν ή φλερτάρουν. Γι' αυτό με την κάναμε ιδέα το κόμμα, εξόδου. Για να δώσουμε την πρόταση αυτή όσο αλλά και εσείς κάνετε το κόμμα πρώτα χωρίς να έχετε την πρόταση. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε. Από το να δουλεύουμε στα καφενεία, χρειαζόμαστε μια έδρα, Έλλη μου. Μάλιστα. Ωραία. Άμα είναι έτσι. Τώρα τον Μπαλτάκο. Πώς αποφασίσατε να κάνετε κολεγιά μαζί του? Αυτός ήταν στο παρασκήνιο εκεί επί Σαμαρά. Έκανε και συζητησούλες με τον
της Χρυσής Αυγή με τον Κασιδιάρη και τον μαγνητοφωνούσανε. Φαίνεται ότι έκανε και τηλεφωνήματα και σε κανένα δικαστή που και που. Μάλλον η φωνή άλλου ήταν αυτή. Άλλου ήταν. Η φωνή άλλου ήταν. Ποιανού? Αυτοί που λένε ότι δεν μπορούσαν να διευκρινίσουν οι πραγματογνώμονες ποιανού ήταν. Έτσι είναι. Πιστεύετε ότι ο Μπαλτάκος έχει πολιτικό εκτόπισμα, δηλαδή μπορεί να φέρει ψήφους στο καινούριο σχήμα? Τον θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο. Το ρωτώ γιατί ο Μπαλτάκος ήταν άνθρωπος που κινήθηκε πίσω από τη σκηνή. Δεν ήταν πάνω στη σκηνή, ήταν γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, ουσιαστικά σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά, δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. Και εδώ στο Σταρ είχατε μια σπουδαία δημοσιογράφο, την οποία είχατε πίσω από τις εκπομπές, τη βγάλατε μπροστά και σκίζει, την Τζίνα. Την? Την Τζίνα. Α, τη Ζίνα, όχι Τζίνα, Ζίνα, Κουτσέλη. Έτσι, λοιπόν, είναι η Ζίνα σας δηλαδή ο Μπαλτάκος? Μακάρι να έχεις αναλογίες. Άντως Νίκο, να πω ότι ο κύριος Μπαλτάκος δεν ήταν τόσο πολύ στο παρασκήνιο. Έκανε, λειτουργούσε ως ανταυτού τότε επί Σαμαρά. Δηλαδή, στο παρασκήνιο. Στο παρασκήνιο. Δεν έβγαινε ούτε συνεντεύξεις έδινε, ούτε ομιλίες έκανε. Έκανε τολμηρές κινήσεις. Τολμηρές κινήσεις είχε κάνει. Όταν πλακώθηκαν. Ναι, όταν τα σπάσανε. Πάντως ήθελε να βγει. Δεν τον άφηνε ο Σαμαράς. Έτσι για να τα λέμε. Τότε άρχισε να βγει. Δεν τον άφηνε ο Σαμαράς γιατί σαφώς ήταν ευφιέστατο του Σαμαρά. Ο Μπαλτάκος θα αναλάβει να ξυλώσει το πουλόβερ της Χρυσής Αυγής. Γιατί πολλοί λένε ότι αυτό το σχήμα το έφτιαξε το κατεστημένο. Έτσι λένε οι Χρυσαυγίτες. Ότι το έφτιαξε το κατεστημένο για να ξυλώσει το πουλόβερ της Χρυσής Αυγής. Για εμάς. Ναι. Το σύστημα πότε με διώχνει, πότε με φέρνει. Καλώς είμαι. Μα είναι αδόν τέτοια πράγματα. Απλώς βλέπω ότι στη Χρυσή Αυγή μέσα δημιουργούνται προϋποθέσεις εσωτερικής έντασης. Πάω μέχρι εκεί. Γιατί? Τι εννοείται? Βλέπω κάποια πράγματα έτσι. Εντάξει. Βλέπω ότι πάει να δημιουργηθεί μια ιστορία εσωτερική. Η γνώμη σας για τον Μιχαλολιάκο ποια είναι? Παραδόξα να σου πω ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πέρα όλων των δοξασιών του κτλ. Και καλό Πάσχα να έχουμε. Πώς. Και καλό Πάσχα, λέω, να έχουμε και να τον κεράσουμε και μια πάστα που είναι καλό παιδί. Πώς είναι καλό παιδί? Από πού προκαλεί? Οι αρχές του δεν είναι καλές. Με συγχωρείτε, εσείς είπατε πριν από λίγο ότι εγώ δεν θα τους πέταγα στη θάλασσα ούτε θα τους χτύπαγα τους μετανάστες όπως κάνει η Χρυσή Αυγή. Πώς είναι καλό παιδί κάποιος που διευθύνει σαν άνθρωπος ο ίδιος, είπε. Δεν είναι κακός. Δεν είναι και ακραίος. Όχι. Είπατε δεν είναι ακραίος. Ότι δεν είναι ο ίδιος. Ο κύριος Καρατζαφέρης είπε εγώ δεν είμαι ακραίος, ναι. Όπως ο Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι ακραίος. Σαφώς δεν είμαι ακραίος. Καλό παιδί ο Μιχαλολιάκος λοιπόν. Μόνος του μεμονωμένα είναι σαν άνθρωπος καλό παιδί. Τον επηρεάζει όταν βρίσκεται με κοινό. Ποιος τον επηρεάζει, ο Κασιδιάρης? Η ιδεολογία του. Άρα χωρίς την ιδεολογία του είναι καλό παιδί. Ωραία, αν τον καλέσει σπίτι του ποτέ. Είναι καλό παιδί ο ναζιστής, δηλαδή, αυτό μας λέτε τώρα. Όχι, δεν μπορώ να πω. Δεν είναι καλό παιδί ο Γκέμπελς, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος, σαν δομή, δεν είναι κακός. Και να σου πω και κάτι, Νίκο μου. Σε ένα κανάλι όπως και εδώ το δικό σου και στο δικό μου, έρχεται όλος ο κόσμος. Ο μόνος ο οποίος όταν έρχεται φέρνει ένα ουίσκι για τους κάμεραμεν είναι αυτός. Απλώς για την ιστορία τώρα. Το χαρακτήρα του λοιπόν τονίζεται, ότι έχει καλά στοιχεία στο χαρακτήρα του. Δεν ξέρω, μπορεί να δημόσιο σχέση. Ελπίζω να μην του σκοτίζει για να τον αντέχουν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ πνεύμα και του δίνει όπλευμα. Λοιπόν, πάμε στους συμπολίτες μας. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση? Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα. Θεόδωρος Αλεξανδρής λέγομαι και είμαι δασολόγος περιβαλλοντολόγος. Κύριε Πρόεδρε, θα σας κάνω δύο πολύ γρήγορα ερωτήματα. Επειδή υπόθηκε προηγουμένως για το θέμα του ότι δώσατε όταν ήσασταν στην πολιτική σκηνή του τόπου 1.000.000 ευρώ στο Ταμείο Πτωχών που είχαν ιδρύσει τότε. Τελικά αυτά τα λεφτά ξέρετε τι έχουν γίνει? Και επίσης ένα δεύτερο γρήγορο καλή ερώτημα. Καλή ερώτηση αυτή. Πριν πάτε στο δεύτερο, ναι. Θα το κάνετε μετά. Ίσως θα είχαν αφήσει την πάντα για να τα δώσουν στους πρόσφυγες τώρα. Εγώ το άκουσα για το Ταμείο Πτωχών. Ξέρετε τι έχουν γίνει τα χρήματα αυτά, παρακολουθήστε. Έχουν ζήτησα από την Τράπεζα της Ελλάδας τις υπογραφές. Είναι οι υπογραφές του Ταμείου τότε που υπήρχε. Από εκεί πέρα ο τελικός αποδέκτης, δεν ξέρω αν το πήραν στους φτωχούς, αλλά εγώ τα έδωσα για αυτό το σκοπό. Τώρα, αν τα έχουν κρατήσει στην πάντα για να τα δώσουν στους λαθμετανάστες, είναι άλλη υπόθεση. Εκτός αν τα πήρε τότε ο κύριος. Εσείς τα δώσατε όπως η Χρυσή Αυγή κάνει τα σίτια μόνο για Έλληνες, είπατε. Μόνο για Έλληνες φτωχούς. Όχι, εγώ έδωσα μία επιταγή, λέω, για το Ταμείο Φτώχειας, που τότε είμαστε σε έξαρση. Όχι, εγώ αυτό ρωτώ. Ρωτώ αν έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να πάνε μόνο σε Έλληνες φτωχούς. Ευρώ έδωσα, όχι γουρούνια.
Τι θα πει αυτό τώρα. Τα γουρούνια δεν τρώνε οι μουσουλμάνοι και γι' αυτό ταΐζουν γουρούνια τον κόσμο οι χρυσαυγίτες. Επομένως, εσείς δεν συμφωνείτε με συσίτια που αποκλείουν κάποιους με βάση την η καταγωγή. Η πείνα είναι κοινή για όλους. Έτσι. Αλλά πρώτα θα ταΐσω το δικό μου παιδί και μετά το γείτονα. Το δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο γρήγορο ερώτημα είναι το εξής. Όσον αφορά τις εξαργέσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται από τους πρόσφυγες, παύλα, εγώ θα πω λαθρομετανάστες επίσης, και τους αποκλεισμούς των εθνικών οδών και όλα τα υπόλοιπα που κάνουν αυτή τη στιγμή. Αν το έκανε ένας Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή, θα είχε πάει μέσα σίγουρα. Θα είχε υπάρξει ένας εισαγγελέας και θα τον είχε βάλει μέσα κανονικά. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει κάποιος νόμος εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό δεν καταδεικνύει ότι η χώρα μας έχει καταληφθεί. Εμένα από το ερώτημά σας μου έρχεται αυθορμήτως μία ερώτηση. Με προβληματίζει και με ενοχλεί αυτό το οποίο γίνεται τώρα. Αλλά αυτό το οποίο όμως μου δημιουργεί πανικό είναι η επιπλέον πιθανή αφάδειά τους να φτάσουν και σε άλλα παράνομα κόλπα. Δηλαδή το να σταματάνε και να κάνουν face control στους φορτηγατζίδες ή το ασθενοφόρο σήμερα που είχε μέσα τον πατέρα του άλλου να πάει στο νοσοκομείο, είναι ενοχλητικό. Αυτό και είναι βέβαιο ότι συνέβη. Άκουσα και εγώ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να το λέει. Είδα το πρωί. Βίντεο, είδα το βίντεο. Α, είδατε βίντεο. Ναι. Συνέβη πράγματι, ναι, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Για χαρά. Κοτσιόλης Παναγιώτης ονομάζομαι. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα όσον αφορά για το νόμισμα, ευρωζώνη κλπ. Θα συμφωνούσατε αυτή τη στιγμή να γίνει ένα δημοψήφισμα για παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, αλλά εκτός νομισματικής ένωσης? Εγώ θα ήθελα ένα δημοψήφισμα για όλα τα κέρια θέματα. Δεν έκαναν κανένα. Κανένας πρωθυπουργός δεν κάνει δημοψήφισμα. Μας βάλανε στην Ευρώπη χωρίς να με ρωτήσουν. Μας βάλανε στο ευρώ χωρίς να μας ρωτήσουν. Βεβαίως, τώρα να κάνουν ένα δημοψήφισμα, να ακούσουν όλες οι απόψεις και να το σεβαστούν. Για το προηγούμενο δημοψήφισμα με το όχι, δεν το σεβάστηκαν. Όχι, ναι. Δεν το σεβάστηκαν. Πήρε 62% το όχι και έγινε ναι μέσα ένα 24ωρο γιατί πήγαν όλοι μαζί και είπαμε τι γίνεται. Πιστεύετε ότι αυτό είναι εθνικό πραξικόπημα? Θα έλεγα ότι αγνόησαν επιδεικτικά το λαό και αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό ότι μπορεί να γίνει σε μια επόμενη φάση πιο δύσκολη. Ένα μικρό σχόλιο τελευταίο όσον αφορά τους μετανάστες. Τι γνώμη έχετε για την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στους μετανάστες χωρίς να φέρει τα διακριτικά της Εκκλησίας μας? Και ένα δεύτερο για μια άστοχη δήλωση που έχει γίνει όσον αφορά το δημογραφικό μας πρόβλημα και η εκμετάλλευση των μεταναστών για να λυθεί. Ευχαριστώ. Καταρχήν, εγώ είμαι ορθόδοξος πράγματι, έτσι. Πιστός έχω χτίσει 5 εκκλησίες και ίσως δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Αλλά εξορία, έστω και πρόσχεδη του Χριστού, δεν τη θέλω από κανένα. Ιδιαίτερα από τον προκαθήμενο της Εκκλησίας. Δεν περίμενα για τη σκοπιμότητα αυτή να βγάλει, όπως άκουσα επίσης, ότι του Ευαγγελισμού για πρώτη χρονιά δεν χτύπησε η καμπάνα της Ευαγγελίστριας. Όλα αυτά είναι κάποια μηνύματα. Και η μεθαυρενή επίσκεψη, όπως διαμορφώνεται, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να προκύψει. Για τη Λέσβο, λέω, την επίσκεψη. Τι προβλήματα, γιατί το λέτε αυτό? Δεν ξέρω, γιατί εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι θετικό το ότι έρχεται ο Πάπας εδώ και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης? Να περιμένω να δω την εκδήλωση και μετά. Εάν τι πάλι σας ανήσυχε? Το ότι έβγαλε τον Σταυρό ο προκαθήμενος, Νίκο μου, με πρόσβαλε, όπως και το κάνουμε. Δεν πάω βγάζει τον Σταυρό και μάλιστα ο προκαθήμενος της Εκκλησίας. Γιατί, αυτός είμαι. Όταν έχετε λαθρομετανάστες, δεν ξέρετε ότι έρχεται σε μια ορθόδοξη χώρα? Σε μουσουλμάνικη έρχεται, σε ορθόδοξη. Εγώ λοιπόν γιατί πρέπει να βγάλω το Σταυρό από πάνω? Αυτό ναι, με ενοχλεί. Για τον Πάπα δεν λέτε αυτό, λέει κάτι άλλο επενήσεστε. Δεν απαντήσατε για τους μετανάστες, λέει ο συμπολιτής μας. Έχει γίνει μια δήλωση, από ό,τι θυμάμαι από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αν είμαι σίγουρος, μπορεί να κάνω λάθος, ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι ευκαιρία να λυθεί με τους λαθρομετανάστες. Μιλάτε για αλλίωση του πληθυσμού. Με ενοχλεί. Ευχαριστώ. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα. Στο Ιωάννα Αντώνης ονομάζομαι και είμαι προγραμματιστής. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω τη σημερινή μας... Λίγο πιο δυνατά. Θα κάνω μία διαπίστωση που έκανα και μετά θα κάνω την ερώτηση. Ουσιαστικά, νομίζω ότι παίζεται το τελευταίο χαρτί για την πολιτική σας επιβίωση τώρα. Από εκεί και πέρα, αυτό το στυλ που πάτε ξανά να πουλήσετε της λαϊκής δεξιάς, με λίγο, πώς να το πω, πεπαλαιωμένα
υλικά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πείσει. Σήμερα δεν άκουσα προτάσεις, δεν άκουσα λύσεις, άκουσα σκέψεις που γαργαλάνε αυτιά και είναι πολύ φιλικές. Αλλά δεν άκουσα ότι π.χ. έχουμε μια χώρα που αιμορραγεί τώρα, και εσωτερικά και εξωτερικά. Οι επιχειρήσεις πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν άκουσα μια πρόταση για το οικονομικό πρόβλημα. Δεν άκουσα για το εθνικό. Άκουσα απλά ωραίες προτασούλες που εντάξει και σε μένα ακούγονται ρομαντικές. Εάν τις θέλετε πράγματι τις προτάσεις, να σας τις δώσω. Αλλά όλες αυτές τις προτάσεις θα έπαιρναν όλο το χρόνο της εκπομπής. Και δεν έχω δικαίωμα να το καταχραστώ. Οι προτάσεις όμως είναι εδώ. Όλες οι προτάσεις. Να σας πω πρόταση. Συσάχθεια. Απόλυτη συσάχθεια. Εάν δεν απελευθερώσουμε τον ενεργό πληθυσμό που με τα δάνεια πάσης μορφής είναι δεμένος, δεν μπορούμε να έχουμε καμία προκοπή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, απαλλαγή από τον Τηρεσία, να κλείσω Τηρεσία. Γιατί όταν όλος ο επιχειρηματίας είναι μέσα στον Τηρεσία για ΑΒ λόγο, δεν μπορεί να κινηθεί η αγορά. Τρίτον, πλήρης κατάργηση των ενσήμων. Τα ενσήμα αυτή τη στιγμή είναι μία ζημιά. Και χάνει και ο εργαζόμενος, χάνει και ο εργοδότης. Εγώ είπα λοιπόν ενιαίος φορέας υγείας, ενιαίος φορέας υγείας και φάρμακο σε όλους. Ανεξαρτήτως λέει όχι. Βλέπω τώρα λένε 350-360 ξέρω εγώ σύνταξη, εάν δουλέψει 20 χρόνια. Εάν δεν δουλέψει 20 χρόνια, θα πεθάνεις ή δεν θα έχεις γιατρό. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόγραμμα πλήρες και ανοιχτό. Δεν μπορώ όμως εδώ να το πω σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί θα πάρω όλο το χρόνο. Αν ενδιαφέρεσαι, θα στο παραδώσω τελειώνοντας η εκπομπή. Μακάρι, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αμέσως μετά εσείς θα έχετε το λόγο. Κρατήστε το μικρόφωνο. Σε 3-4 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Εθνικής Ενότητας, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, και θα πάμε σε μερικά ακόμη ερωτήματα των συμπολιτών μας. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Μαρίνου Δέσποινα. Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε, σας παρακαλώ, ποια η διαφορά του λαθρομετανάστη από τον μετανάστη και ποια του επίκου από τον πρόσφυγα. Ευχαριστώ πολύ. Μετανάστης είναι ο Έλληνας που πήγε στο εξωτερικό με τα χαρτιά του όλα. Που τον εξετάζανε, δεν τον βάζανε μέσα στη χώρα, εάν δεν είχε πάει τα πιστοποιητικά υγείας και τα λοιπά. Έφευγε από εδώ να πάει στη Γερμανία ή θα πάει στην τάδε πόλη, θα μείνει στην τάδε διεύθυνση, θα κάνει αυτή τη δουλειά, θα παίρνει αυτά τα λεφτά από το εργοστάσιο. Αυτή ήταν η ελληνική μετανάστευση στη δύσκολη δεκαετία του 50 και του 60. Το να μπουκάρει κάποιος από την πόρτα, από το παράθυρο μέσα, είναι λαθρομετανάστευση. Εάν σας χτυπήσει την πόρτα κάποιος το απόγευμα σε 7 η ώρα και σας πει πεινάω, θα ανοίξετε. Ό,τι έχει να το βγάλετε. Εάν όμως 3 ώρα το πρωί μπει από το φεγγίτι μέσα, δεν θα έχει την ίδια συμπεριφορά. Μην μπαίνω από το φεγγίτι στη χώρα. Δηλαδή οι Σύριοι είναι πρόσφυγες ή όχι? Όποιος μπαίνει παράνομα στη χώρα είναι λαθρομετανάστης. Και πάμε σε κατηγορία πρόσφυγας, οικονομικός μετανάστης και πάει λέγοντας. Αλλά η πρώτη ιδιότητα είναι λαθρομετανάστης. Κύριε πρόεδρε, από εμπόλεμη ζώνη, πώς αλλιώς θα μπορούσε να έρθει με τα χαρτιά του? Η πρώτη χώρα, η πρώτη ασφαλής χώρα είναι η Τουρκία, δεν είμαι εγώ. Μα δεν τη θεωρούν. Μα πώς θα το κάνουμε, είναι η Τουρκία. Το λέει σαφώς το δίκαιο. Το παγκόσμιο δίκαιο, το διεθνές δίκαιο λέει η πρώτη χώρα υποδοχής. Δεν είμαι εγώ. Μου το φορτώνει η Ευρώπη τώρα, το φορτώνει επειδή είμαι πιο κοντά εγώ και μου κλείνει τα σύνορα γύρω-γύρω και αφιδιώ θα σκάσω όλορα. Εάν έρθουν 200.000 θα σκάσουμε. Ποιος τουρισμός θα πάει το καλοκαίρι, ποιος θα πάει στη Μυτιλίνη? Γιατί να έχει την ακύρωση? Ποια εικόνα είναι αυτή η οποία επικρατεί? Οι ειδωμένοι γιατί είναι κλειστοί? Τα τρένα μας γιατί δεν περνάνε? Ξέρεις τι προϊόντα σαπίζουν? Αυτό θέλω. Ευνομία θέλω. Κράτος δικαίου θέλω. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Ονομάζομαι Θεόφιλος Κρητικός. Είμαι μόνιμος κάτοικος της Γερμανίας από το 1964. Έχω μία γνώμη για την κεντρική Ευρώπη. Είστε για λίγες μέρες εδώ. Για κάνα 2-3 μήνες ερχόμαστε το καλοκαίρι, το χειμώνα, με συγχωρείτε. Ναι. Και φεύγουμε κατά το καλοκαίρι, επειδή έχουμε μία οικογένεια και πέρα, παιδιά και εγγόνια. Οπωσδήποτε είμαι επηρεασμένος από την οργάνωση της κεντρικής Ευρώπης όσο αφορά την παιδεία, την εκπαίδευση γενικά και πώς λειτουργούν τα οικονομικά συστήματα της Μεσαίας Ευρώπης. Συγκρίνοντας λοιπόν τη Μεσαία Ευρώπη, χωρίς τώρα να είμαι εθνικιστής, να υποστηρίζω Γερμανίες, Γαλλίες κτλ., με δεδομένα βλέπω μία Ελλάδα η οποία είναι αδιοργάνωτη σε όλα τα επίπεδα. Και ζητάμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, λεφτά.
Εγώ αν είχα τώρα 100 δισεκατομμύρια, θα σας τα έβαζα στο τραπέζι και θα σας έκανα την εξής ερώτηση. Σε αυτή την ανοργάνωση που βρισκόμαστε, τι θα κάνατε με τα 100 δισεκατομμύρια για να βοηθήσετε τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους νέους Έλληνες πολίτες? Τι θα κάνατε, που από πού θα αρχίσατε, και θέλω τεκμηριωμένη απάντηση, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου μιλήσω με μια πολλά παραγωγή. Του δώσατε. Πολλά του δώσατε. 100 δισεκατομμύρια. Να δώσω περισσότερα, δεν είναι. Πολλά δώσατε. Άστον, Νίκο, μην τον κόβεις. Δεν θέλουμε εκτός. Ελάτε, Πρόεδρε. Όχι, η ερώτηση είναι πολύ καλή. Είναι εύστοχη η ερώτηση. Πάρα πολύ απλά. Δεν είναι να ταΐζεις ένα ψάρι κάποιον. Ή να του μάθεις ψάρεμα. Η απάντησή μας μου φαίνεται ταιριάζει με αυτά που σκέπτομαι. Εάν θέλετε πραγματικά να του μάθεις κάποιον να ψαρεύει σωστά, εννοείται την εκπαίδευση, τη σχολική εκπαίδευση των Ελλήνων νεαρών. Έτσι, αυτό εννοείται. Κοιτάξτε, έχουμε τα περισσότερα σε μέσο όρο μεταπτυχιακά και διδακτορικά και τα οποία φεύγουν. Φεύγουν τη χώρα και γεμίζει με Μακμέτες και με Χασάν. Διώχνουμε τα καλύτερα παιδιά και κρατάμε εδώ πέρα όλους αυτούς τους μετανάστες. Αυτή είναι μια αλήθεια. Όχι, η αλήθεια είναι η άλλη, κυρία. Εάν πάτε σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, στα εργαστήρια μέσα αποκλείεται μη βρείτε Έλληνα. Ναι, διότι το σύστημα λειτουργεί. Εδώ δεν λειτουργεί το σύστημα, κύριε Πρόεδρε. Ποιος έχει αντίληψη? Εδώ δεν έχουμε τις φοράωτες. Γι' αυτό είπα νόμος και τάξη. Τις προϋποθέσεις για να ανεπτυχθούν αυτά τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, νόμος και τάξη. Εκεί υπάρχει και νόμος και τάξη. Δεν μου λέτε, πώς θα αλλάζατε την παιδεία σας, παρακαλώ, να είναι πιο αποδοτική? Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Αν σας πω για την παιδεία, δεν προλάβω εγώ έξω από το στούντιο. Όχι, προσπαθήστε λίγο. Θα έρθουν όλα τα παιδιά. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Η παιδεία μας είναι η χειρότερη που υπάρχει από πλευράς οργάνωσης. Καταρχήν απαγορεύεται το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εφόσον η παιδεία μας είναι ανοησία, είναι ανοησία αυτό που συμβαίνει στη Βουλγαρία, στη μέχρι χθες κομμουνιστική Βουλγαρία, στη μέχρι χθες κομμουνιστική Τσεχία, να μην μπορεί η Ελλάδα να έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, όταν η παιδεία μας είναι σε αυτό το βαθμό που εσείς εννοείτε, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η Γερμανία βασίζεται η ανάπτυξή της, η οικονομική ανάπτυξή της, στο λεγόμενο handwerk. Είναι δηλαδή οι μορφωμένοι άνθρωποι στο επίπεδο, πώς θα το έλεγα, που μαθαίνουν να είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί αυτοκινήτων κτλ. Εάν γνωρίζετε ότι στη Γερμανία και στην Ευρώπη αυτή η λεγόμενη dual system είναι διπλό σύστημα εκπαιδεύσεως μιας χειρονακτικής εργασίας, θα έλεγα, ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε αυτό το σύστημα πρέπει να πάρουμε κι εμείς. Ενδιαφερόμαστε εμείς οι Έλληνες πολιτικοί για αυτά που εμείς δεν κατέχουμε να τα πάρουμε από την Ευρώπη και να τα εφαρμόσουμε εδώ? Σας τιμά ότι μιλάτε έτσι για τη χώρα που σας δίνει ψωμί. Σας τιμά. Όχι, με συγχωρείτε, κάνετε πολύ λάθος. Δεν σας τιμά. Μιλάτε έτσι για τη Γερμανία. Τώρα εσείς με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι μου λέτε. Τώρα θέλετε να μου πείτε ότι εγώ εκτιμώ τη Γερμανία περισσότερο από την Ελλάδα? Κάντε μεγάλο λάθος. Εγώ λυπάμαι και να ανεβάζετε τόσο πολύ το γερμανικό σύστημα. Με θίξατε τώρα. Εάν θέλουμε σύστημα, υπάρχουν και άλλες χώρες. Με συγχωρείτε. Υπάρχει και η Αμερική, υπάρχει και η Ιαπωνία ενδεχομένως. Υπάρχουν χώρες. Να πάρουμε πολλά μηνύματα. Γιατί δεν τα παίρνετε, κύριε? Πώς? Δεν είναι ανάγκη να πάτε στην Ευρώπη. Πάρτε από κάπου κάτι καλύτερο, αφού δεν λειτουργεί τίποτα εδώ στην Ελλάδα, σωστό? Βεβαίως. Δεν λειτουργεί, κύριε. Δώσε με την εξουσία και θα εφαρμόσω πολλά από αυτά. Δηλαδή, δεν μου λέτε, 70 χρόνια τώρα που είσαστε όλοι πολιτικοί στην Ελλάδα, δεν καταφέρατε τουλάχιστον από περιέργεια να δείτε τι κάνουν οι γείτονες, όχι οι γείτονές μας αυτής, οι άλλοι γείτονες της Ευρώπης. Έρχεται και μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, τώρα εγώ δημιουργώ ένα καινούργιο κόμμα και θα αρχίσω να σκέπτομαι αυτά που μου λέτε, κύριε, εσείς το όνομά μου. Με συγχωρείτε, με απογοητεύσατε. Έχετε δικαίωμα να αισθάνεστε σε οποιοδήποτε απογοήτευση θέλετε για τη χώρα. Εγώ δεν είμαι απογοητευμένος, κύριε, από τη χώρα μας. Δεν είμαι απογοητευμένος, κύριε. Καλά, γι' αυτό ζήτησε η Γερμανία. Όχι, με συγχωρείτε. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Αυτό ούτε στη Γερμανία δεν αποδίδει. Πουθενά. Με συγχωρείτε. Εμείς οι οποίοι έχουμε εγκαταλείψει την Ελλάδα σαν εργάτες και πήγαμε εκεί πέρα, σπουδάσαμε, δημιουργήσαν οικογένειες κτλ. Είμαστε πιο πολλοί Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί φύγαμε με μια φωτογραφία Ελλάδος η οποία ήταν πολύ καλύτερη από τη σημερινή.
Λοιπόν, αυτά τα υπονοούμενα σας μπορεί να τα κρατήσετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, όχι στη δική μου διεύθυνση. Καταλάβατε, όχι στη δική μου διεύθυνση. Έχετε το δικαίωμα, επαναλαμβάνω, να κατηγορείτε όσο θέλετε τη χώρα. Άλλη ερώτηση. Έλατε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα σας. Γκικόπουλος ονομάζομαι, είμαι συνταξιούχος. Δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά από την αρχή της εκπομπής παρατήρησα ότι μας μιλάτε λίγο αόριστα, μην πω πολύ. Μας μιλάτε χωρίς κάτι συγκεκριμένο. Σας ρωτήσανε οι κύριοι δημοσιογράφοι με ποιους προβλέπετε να συνεργαστείτε, αν έχετε κάποιο πλάνο. Δεν απαντήσατε. Και ξαφνικά μπορεί, αν θα έρθουν οι εκλογές, εάν έχετε βγει, και το λέω καλοπροαίρετα, να πέσουμε από τα σύννεφα για να πείτε πάλι, να φτάσετε να πείτε, συνεργάστηκα με το Α, με το Β, με το τάδε κόμμα, εξ ανάγκης για να σώσω την πατρίδα. Νομίζω αυτό δεν είναι σωστό. Να πηγαίνουμε και να κρατάμε υπονοούμενα ή να αφήνουμε μάλλον κάποιες ανοιχτές πόρτες το τι θα γίνει. Αυτά προς παρατήρηση στη συζήτηση. Και γι' αυτό δεν θα έπαιρνα το λόγο, γιατί δεν είδα κάτι συγκεκριμένο να σας ρωτήσω, όπως είπε και ο συνομιλών πιο μπροστά φίλος εδώ, ότι δεν μας είπατε κάτι για την οικονομία, δεν μας είπατε κάτι το τι μελιγενέστε αύριο. Δεν υπήρχε προοπτικές. Αναγκάστηκα να ζητήσω να πάρω το λόγο, γιατί μιλώντας με τον κύριο που είναι Έλληνας, πολύ Έλληνας, και ειλικρινά με στεναχωρήσατε, ειλικρινά με εκνευρίσατε με τον τρόπο που το απαντήσατε, ότι κάνει καλύτερη τη Γερμανία, και ενώ ο άνθρωπος σας είπε είμαι Έλληνας, μην το αμφισβητείτε. Αγαπάω περισσότερο την Ελλάδα, παρόλο που μεταΐζει η Γερμανία. Και λυπάμαι. Αυτό δεν τα άκουσα, είναι αλήθεια. Δεν τα άκουσα, αλλά μου αρέσει να τα ακούω. Τότε συγχωρέστε και εμένα τον εκνευρισμό μου και τις κινήσεις που κάνω. Γιατί εγώ, όταν έχω τέτοιους συμπατριώτες, είμαι πολύ υπερήφανος. Να τρώνε αλλού, να ζούνε αλλού, πολύ πιο καλύτερα. Αλλά να λένε πρώτα είμαι Έλληνας, πρώτα έχω την Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα που όταν έφυγε ίσως στη Γερμανία, γιατί χάνει να έχω αδέλφια στην Αυστραλία, φύγανε σχεδόν με διαφορετικά παπούτσα. Και πήγανε, ζήσανε αλλού, γίνανε ανθρώποι, και δόξα τω Θεώ, γι' αυτό εκνευρίστηκα, έχουν την ιδεολογία του κυρίου, ότι αισθάνονται και σήμερα Έλληνες. Γιατί μιλάω μαζί τους, βλέπουνε τη χώρα, και ενώ τη χώρα την αφήσανε όταν φύγανε σκορπισμένοι στους τέσσερους ανέμους που έβρισκε, προσπαθούσε να βρει τα πετράδια της να σταθεί, δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται χειρότερα από τότε, από τη δεκαετία του 60. Μα ξαναφεύγουν τα νέα παιδιά, δυστυχώς μεταναστεύουν και σήμερα. Μεταναστεύουν για να βρουν δουλειά. Χωρίς, δεν ήθελα και άλλες φορές. Νίκο, μου διαφορά είναι το εξής, θα φεύγανε εργάτες. Για την εκπομπή, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω, μακάρι να είχαμε στους 10 σταθμούς, στα 10 κανάλια που έχουμε, ξεφεύγω τώρα λίγο από το θέμα, άλλους 5 Χατζηνικόλα. Συγγνώμη, όχι, το κόβω. Παρακαλώ. Πάμε στην απάντηση του Πρόεδρου. Δεν άκουσα ερώτηση, αλλά πάμε να απαντήσω. Όχι, ακούσα ένα σχολιασμό. Εάν θέλετε, όπως και εσείς είπατε, συγγνώμη, ότι δεν ακούσατε τον κύριο, εγώ θα το δεχτώ τότε και αν με συγχωρέσετε, και πρώτα απ' όλα με συγχωρέσει ο μη γυρός για την έξαρση αυτή που με έπιασε. Αλλά ήτανε από χαρά και από ευχαρίστηση βλέποντας τέτοιους ανθρώπους. Πάντως λοιπόν, εγώ διέκρινα και ένα ερώτημα σε σχέση με τις συνεργασίες τις μελλοντικές. Λοιπόν, το σοβαρό ερώτημα. Το ερώτημά απάντηση. Μου είναι, απάντηση. Καλό είναι τη στιγμή που αποφασίσατε να βγείτε, να δώσετε συνέντευξη σε έναν από τους εγκυρότερους δημοσιογράφους, σε ένα έγκυρο κανάλι, με επίσης εκλεκτούς και έγκυρους δημοσιογράφους, για τους παρακολουθώ, επιτρέψτε μου να πω, να μην πω τα ονόματά σας, να πω ομαδικά και τους τρεις. Έτσι, έπρεπε να έχετε κάποια ατζέντα λίγο πιο συγκεκριμένη,
τουλάχιστον έστω στα πρώτα βήματα, για να μην αφήνουμε υπόνοιες, γιατί κάλλιστα καλοπροαίρετα εγώ ο ίδιος, να μην χρησιμοποιήσω ή δείξω κάποιους, γιατί να μην πω αύριο με ένα 8%, με ένα 7% η Χρυσή Αυγή, γιατί ο Καρατζαφέρης και με ένα 4%, με ένα 5% να μην πάει εκεί και να πει εγώ θέλω και 4 καρέκλες για να μην πάω εκεί, να μην κάνω. Ενώ όταν ξέρω ποια είναι η στάση του κυρίου Καρατζαφέρη και με καλό, μακάρι να πάτε καλά. Βάλτε μια τελεία για να απαντήσει. Ναι. Ελάτε, λοιπόν, πρόεδρε. Θέλετε κάποια θέματα να σας απαντήσω. Πρώτον, σε μια συνέντευξη, όπως προφανώς πρέπει να γνωρίζετε, απαντάς επί θεμάτων που σου έθεσαν. Απάντησα στα ερωτήματα που μου θέσανε. Ένα. Αυθερέτως δεν θα μπορούσα εγώ να ανοίξω την ατζέντα του προγράμματος. Αυτό το ένα θέμα, ίσως δεν είστε ο ειδικός. Δεύτερον, είπα ότι εγώ θα συμμαχήσω και θα συμπράξω με όποιον έχει την ίδια ατζέντα με τη δική μου, κοινή. Εγώ είμαι ευρωσκεπτικιστής. Εάν λοιπόν υπάρξει κάποιος άλλος και αποδεχθεί ή σκεφτεί ή εισηγηθεί ανάλογα πράγματα, μπορώ να μιλήσω. Όμως, με κόμματα μνημονιακά δεν πρόκειται να συμπράξω. Αυτό είναι το ένα θέμα. Εάν τώρα εννοείται ότι θα πρέπει να κρατήσω μια πολιτική, να είμαι εξόριστος μες στη Βουλή, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, να μην έχω συνομιλίες με κανέναν, όχι, αυτό δεν το κάνω. Εγώ είμαι πάντα ένας άνθρωπος του διαλόγου. Επέβαλα το διάλογο και έκανα την πρώτη πολυκομματική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και κουράστηκα για αυτό το πράγμα. Για να υπάρχει διάλογος. Πάντα υπήρχε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και ήρθε ο Καρατζαφέρης και έσπασε αυτή την μονολυθικότητα. Αν λοιπόν μου λέτε ότι εγώ θα αυτοξεριστώ εις τα ορεινά της Βουλής, αλλά Χρυσή Αυγή, δεν θα το κάνω. Εάν μου λέτε, εάν πρόκειται να συνεργαστώ με τα μνημονιακά κόμματα, δεν θα το κάνω. Αν σας κάλυψε σε αυτό, έχει καλώς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Αγαπητέ μου φίλε, εδώ στο πρόγραμμα υπάρχει η πρότασή μου. Πρόταση που υπάρχει. Οι 12 του ψηφοδελτίου επικρατείας να είναι υποχρεωτικά ομογενείς. Πρόταση Καρατζαφέρη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς ενδιαφέρομαι εγώ. Θα μπορούσε λοιπόν ο κύριος αυτός, ο οποίος δεν είπατε, ο κύριος, να είναι βουλευτής. Γιατί τους λέω, εάν κάνουμε 12 βουλευτές, οι οποίοι θα ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, αυτοί θα είναι ομόλογοι του Γκόκλασμαν, του γερουσιαστή στην Αμερική. Θα είναι ομόλογοι του Γερμανού βουλευτή. Θα είναι ομόλογος του Αυστραλού. Εάν λοιπόν κατορθώσουμε και βάλουμε 12 βουλευτές Έλληνες από Δήμους, τότε θα έχουμε κερδίσει. Άρα λοιπόν, αγαπάω πάρα πολύ τους από Δήμους και πρέπει να σου πω ότι είμαι ο πρώτος που έχω καταθέσει τροπολογία στη Βουλή, η κυρία Λόρα Ιωάννη το θυμάται, γιατί κάνει το ρεπορτάζ, για να υπάρχει ψήφος των αποδήμων. Άρα λοιπόν, αγαπάω πολύ τους απόδημους και είναι τρόπος ζωής. Και έχω και στην οικογένειά μου απόδημους. Τώρα, εάν εκνευρίστηκες, όταν γίνεται μια πολιτική κουβέντα, Έλληνες είμαστε, υπάρχει ο ανάγλωσος εκνευρισμός. Εγώ μια φορά δεν σου κρατάω καμία κακία. Σας ευχαριστώ. Άλλος συμπολίτης που θέλει να θέσει ερώτημα? Όχι. Τελειώσαμε. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, κάποιο ερώτημα που προέκυψε στην πορεία? Να θέσω εγώ λοιπόν το τελευταίο ερώτημα. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια επί τη βάση των οποίων θα ανοίξετε συζήτηση με στελέχη πολιτικά για την ένταξή του στο νέο κόμμα. Μια λέξη. Περιγραφή θέλω δηλαδή. Μια λέξη. Της εικόνας του πολιτικού που θέλετε να έχετε στα ψηφοδελτία. Σοβαρότητα, τίποτα άλλο, Νίκο μου. Αυτή είναι η μόνη λέξη. Να είναι σοβαροί άνθρωποι. Και τώρα, επειδή στον κάποιο διάλειμμα είπα για το ΠΕΧΗ, δίνω πάρα πολύ σημασία στο ΠΕΧΗ. Τι είναι το ΠΕΧΗ? Το ΠΕΧΗ είναι παιδεία, ευφυΐα, χαρακτήρα, ήθος. Εάν ένα από όλα αυτά λείπει, τότε δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό. Και παιδεία πρέπει να έχεις, όχι μορφωμένος, παιδεία. Και ευφυΐα, εύφυτη, να μπορείς να ρολάρεις. Και χαρακτήρα, να έχεις χαρακτήρα και να έχεις και ένα ήθος. Έτσι λοιπόν, ψάχνω ανθρώπους με ΠΕΧΗ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε, για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να είστε καλά και πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας. Σε πλεονάζοντα βαθμό τα στοιχεία του ΠΕΧΗ. Α, προσκλητήριο. Ορίστε. Έχετε λέει σε πλεονόσα μορφή το ΠΕΧΗ. Σας καλεί να πάτε στο κόμμα. Κυρία Λόρα Ιάννου, μέχρι τώρα μπορώ μέχρι πρωθυπουργός να διορίζω. Μα εσείς το είπατε, εγώ προβόκαρα. Πρωθυπουργός να διορίζω. Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν μπορώ. Όπα. Μήπως κλείσω την εκπομπή. Κατευθείαν. Καλό ξημέρωμα.